Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Και αυτός θα πούμε ότι είναι εδώ γιατί τον φάει η γυναίκα του Λάγανο. Ναι, καλημέρα. Δύο θα είμαστε και αυτός είναι φίλος μας. Πες μια καλημέρα τη γυναίκα σου. Έλα εδώ. Καλημέρα. Πώς τη λένε? Εύη. Σ' ακούει τώρα? Προφανώς. Πεθερό έχεις? Έχω. Ακούει Ραπτόπουλο? Όχι. Κρίμα. Κάνας που να ακούει εδώ είναι. Πώς σε λένε στο μικρό, είπαμε? Γιώργο. Ο Γιώργος, πολιτής φαρμάκων. Σε ποια εταιρεία είσαι? Αν δεν χρειάζεται. Ναι, μπράβο. Αυτοί έχουν ένα θέμα. Δεν λένε που δουλεύουν, τι κάνουν, είναι μυστικοί. Είναι. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι σε εταιρεία πολιτής φαρμάκων. Είναι δηλαδή. Μπράβο, ναι, σωστό, σωστό. Δύσκολο επάγγελμα. Δεν μου λες, αναλώσιμα έχετε? Πώς τα λένε αυτά τα. Όχι τα αναλώσιμα. Τα αυτά, ρε, πώς τα λένε αυτά τα γενώσιμα. Γενώσιμα, ναι. Έχουμε, έχετε και γενώσιμα. Ναι. Ωραία είναι τα γενώσιμα. Μπράβο. Είναι τα καλά. Ελληνικά γενώσιμα είναι ποιοτικά. Τα ελληνικά γενώσιμα είναι ποιοτικά. Ως πολιτής μιλάς ή ως ασθενής? Θα έπαιρνες δηλαδή ως ασθενής γενώσιμο. Ναι. Εντάξει. Πιστοποιημένα. Καλά, εντάξει, πιστοποιημένα είναι. Εντάξει. Αυτό δεν παραπεί ότι είναι και καλό. Από την Ινδία θα δει, παίρνουμε φάρμακα για την Ινδία. Και εκεί θα φτάσουμε σε λίγο. Από την Ινδία. Οι Ινδοί δεν ζουν πολύ, δηλαδή. Ζουν οι Ινδοί. Δεν ξέρουμε τι ποιότητα, τι ποιότητα είναι τα φάρμακα. Ναι. Δεν μου λες τώρα, μια και είσαι εδώ, έλα εδώ. Ναι, εδώ. Φέτος το χειμώνα θα πει και ο Μπανιώτης, τώρα να το πούμε καλημέρα με τα κοντομάνια, τις φόρμες. Αρρώστησανε, που λένε οι Παοξείς. Δεν είσαι? Παοξείς. Φαίνεσαι. Λοιπόν, αρρώστησανε πολλοί άνθρωποι δύο και τρεις φορές. Και τύποι οι οποίοι δεν είχαν αρρωστήσει και σε αρρωσταίνουν σπάνια, δηλαδή δεν λένε αρρωστήσουν, δηλαδή μίξες αυτά, όπως λένε λαιμοί, πυρετοί, γαστρεντερίτιδες. Είχαμε πάρα πολλά τέτοια φέτος. Μας ψεκάζουν τα αεροπλάνα για να κορμάτε εσείς ή είναι, ας πούμε, ψέματα? Εγώ δεν το πιστεύω ότι μας ψεκάζουν. Δεν σε συμφέρει εσένα γιατί κάνεις τη δουλειά, ναι, σωστά. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι έχει πέσει οπωσδήποτε το ανοσοποιητικό μας. Τι έπεσε, λέει? Το ανοσοποιητικό μας σύστημα σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί από έπεσε? Από αυτά που τρώμε, από αυτά που αναπνέουμε, από αυτά που πίνουμε. Τι πίνουμε, τι τρώμε, τι αναπνέουμε, λέει? Τίποτα. Χάλια. Α, δηλαδή χάλια. Πέφτει η άμυνά μας. Οπωσδήποτε. Το κάπνισμα παίζει ρόλο. Οπωσδήποτε. Φαΐ και ρόλο. Τέτοια τα τι τρώμε, πάντα, ναι. Τα πάντα, τα πάντα. Σαβουροφαγία, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Ναι. Προχειροφαγία, σαβουροφαγία, τσιγάρο, αγυμνασία. Και αυτά παραπνέουμε. Αυτά παραπνέουμε. Όλα αυτά. Έρχεστε εσείς μετά, πασάρετε τα φάρμακα, δίνετε και τα γενώσιμα. Εκεί που να ζήσει 80 χρόνια, εσείς 67. Καλά πας. Εντάξει, γεια σου, ρε γιατρέ, Μπανιώτη. Καλημέρα. Τι δίνει σήμερα, ρε γιατρέ? Είσαι κατώ των φαρμάκων, να μην, κάνουμε, μην δίνουμε πάντα φάρμακα. Δεν είμαι κατώ των φαρμάκων, ούτε είμαι από αυτού οι οποίοι παίρνουν ομοιοπαθητικά φάρμακα για να μην βάλουν χημεία, λέει, στο αυτό. Δηλαδή, τι να πάθω, πνευμονία και να πάρω, ας πούμε, βοτάνια να κάνω? Δεν το κάνω. Λοιπόν, λέγε, ρε γιατρέ. Τι κάνεις? Καλημέρα. Πώς τα πέρασες? Με τον βολονισμό κάνεις πράγματα? Ναι, πάμε πολύ καλά. Ναι. Πας καλά. Έχει κόσμο. Έχει πολύ κόσμο. Τι είναι αυτό το οποίο βαράει τώρα πιο πολύ, ας πούμε? Τι έχει ο κόσμος? Έχει. Εδώ και ένα μήνα και επισήμως από το Κέλπνο έχει δοθεί. Επισήμως από το? Από το Κέλπνο. Από το Κέλπνο, τι είναι αυτό? Κέλπνο. Είναι το κέντρο επιστασίας λοιμόξεων στην Ελλάδα. Λοιμόξεων. Ναι. Βρισκόμαστε σε κόκκινο συναγερμό. Τι κόκκινο? Πούμε. Δηλαδή υπάρχει και έξαρση μεγάλη. Ναι. Κίνδυνος για γρήπη, ήταν 91. Πέθανε 22-23 άτομα από την γρήπη, ήταν 91. Πάντα πεθαίνουν και πάντα. Συνήθως όμως εσάς... πολύ μεγάλη ηλικία. Ναι. Υψηλού κινδύνου. Επιβαρημένη. Δεν, σαν και εμάς, τη γλιτώνουμε εμείς αυτή τη γρήπη. Αλλά αν πάμε 90-92 χρονών. Σαν το Βουτσά. Μουτσάς δεν παθαίνει τίποτα. Ναι. Έσμοξε κιόλας. Μια ιστορία καλή. Ναι. Και είναι αναζωογονεί αυτό το πράγμα, βεβαίως. Θα χαρμόσει. Μη ζηλεύει ο Λιάνκας, ζηλεύει, είναι ζηλόφθον. Ο Λιάνκας είναι ζηλόφθον, ζηλεύει. Και ζηλεύει ο Λιάνκας γιατί σου λέει, κάσε ρε Μουτσάς, τα 85 κάνει παιδί τώρα. Και εγώ έχω, ας πούμε, στη showbiz, πώς ήταν αυτή, το πιο άσχημο σώμα. Βλέπει τώρα τον Σόμερ. Για φαντάσου να έρθει ο Σόμερ και να κάτσει δίπλα στη Φέη. Τι ζήλια θα τον πιάσει το Λιάνκα, φαντάζεσαι. Κάνα γυμνασμένο, κάνα αυτό και να είναι ο Λιάνκα εκεί ο καημένο να ρουφιέται, να κάνει να ράνε. Το Λιάνκα, να πούμε. Ωραία, ωραία κατίνα. Ωραία κατίνα. Ωραία κατίνα στα πρωινάδικα. Είναι και άντρα και κατίνα. Για τον άντρα. Αυτό είναι καλό. Για τον είναι καλό συνδυασμό. Ναι, μπρουτάλ κατίνα. Ναι, Γιάννη μου. Καλημέρα, Γιάννη μου. Γιάννη Χιλιτίδη εδώ, βέβαια. Ναι. Τα θέλει ο οργανισμό του. Αυτό είναι εργασιομανή. Σαν και εμά. Λέει θα πάρω άδεια μια εβδομάδα. Λέω εντάξει, ρε Γιάννη, την άλλη μέρα θα έρθω στη δουλειά. Τι να σε κάνω, ρε Γιάννη, το λέω. Τι να σε κάνω, ρε Γιάννη. Δεν μπορεί χωρίς το μικρόφωνο, δεν μπορούμε χωρίς τη δουλειά. Μας αρέσει η δουλειά. Είναι καλό αυτό να έχει μεράκι. Έτσι.
Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Καταρχήν, πριν δώσεις σε δύο φίλους, φίλες, ξέρω εγώ, φίλους ως συνήθως, πώς το λένε, δύο συνεδρίες, δηλαδή δύο... Τι. Εντάξει, να τα πούμε πακέτα συνεδριών, πακέτα. Δεν τα πούμε έτσι. Ένα αριθμό συνεδριών για κάθε άτομο, ναι. Για δύο άτομα. Για δύο άτομα. Ναι. Για ποιους όμως. Που για έχουν... ποιους. Ναι. Να, τώρα λέγαμε για, για τη μείωση του ανασωπητικού μας. Ένας από τους παράγοντες είναι το αντιστρες, είναι το στρες, συγγνώμη, είναι οι αϊπνίες, είναι η κακή συναισθηματική διάθεση. Κακή συναισθηματική διάθεση. Ναι. Μάλιστα. Θα δώσουμε και αντιστρες. Αντιστρες. Ναι. Και αϊπνία. Η αϊπνία. Ναι. Ναι. Η αϊπνία, φίλε, είναι φοβερό. Πολύ κόσμος υποφέρει. Πάρα πολύ. Υποφέρει πολύ. Την προηγούμενη φορά θυμάσαι ότι ναι. πάρα πολλοί ακροατές πήραν τηλέφωνο ναι. και. Δεν κοιμάμαι. Ακούω τηλεόραση, βλέπω ραδιόφωνο και δεν μπορώ να κοιμηθώ κτλ. Είναι εκνευριστικό. Ναι. Είναι εκνευριστικό να είσαι κουρασμένος και να προσπαθείς να κοιμηθείς και να μην μπορείς. Είτε σκεπτόμενος πράγματα τα οποία έχει σε εκκρεμότητες, είτε τις αγωνίες κτλ. Εντάξει, σίγουρα τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Λοιπόν, το Σύνταγμα λέει ένας. Ποιο υπάρχει Σύνταγμα. Το Σύνταγμα τέλος πάντων λέει ένας. Πρέπει να το κάνουν 3α. Τι είναι αυτό, με τους πολιτικούς μέσα. Και όποιος κυβερνήσει μετά λέει να κατασχέσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Και έτσι θα πάρει το κράτος μπροστά. Αλλά αυτός φελός είναι ο φίλος. Καλημέρα. Έχεις λίγο φελός, ρε φίλε. Έχεις λίγο οραματιστής, ονειραματιστής, να πούμε. Είσαι λίγο κόκκινος. Όμως συγχωρείσαι, φίλε. Πελάτης μας είσαι. Είσαι λίγο φελός. Ανεμόμυαλος νόμο και. Έχει γέντρε. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Δίνουμε δύο συνεδρίες. Για αντιστρες και αϊπνία στο γιατρό Μπανιώτη, ο οποίος βρίσκεται στην Εδωγενατή 63, στον έκτο όροφο, και εκεί έχει τη γραμματεία, την Κλέρι. Πώς τη λένε την γραμματεία του, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Η Κορίνα. Κορίνα, θα πάρετε τηλέφωνο στο εδώ. Πες το τηλέφωνο, γιατί δεν το θυμάμαι. 231-0-282-400. Λοιπόν, πρωτάθλημα ξεκινάει ξανά. Κύπελο ξεκίνησε, είχαμε μάτς. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πήρε μεγάλο αποτέλεσμα μέσα στη Νέα Σμύρνη. Ήταν σημαντικό το 1-1 γιατί πέτυχε τέρμα. Έβαλε ένα γκολ εκεί ο Βελίδης. Ο Βελίδης Λοδίουδης το πνίξε, να πούμε. Εντάξει, περνάει ο ΠΑΟΚ φαίνεται. Δηλαδή, κουτσά στραβά θα περάσει. Μπορεί να δυσκολευτεί λίγο. Έχει τη δυνατότητα οπωσδήποτε να δημιουργήσει σε ρόλο ευνηδιασμού για πρώτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα. Εννοώ, έχει γρήγορους παίκτες και σκόρερς όσο είναι στο μεγάλο χώρο. Αν έχει την μπάλα ο αντίπαλος και ανεβεί ψηλά, μπορεί ο ΠΑΟΚ να δώσει στην αντεπίθεση 2 και 3 γκολ στον Πανιόνιο. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Ο Ζουνίδης, έχω πληροφορηθεί ότι από παίκτη του Πανιονίου ότι δεν θα ανοιχτεί στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ φυσικά δεν θα ανοιχτεί κι αυτός και θα περιμένει ο Ζουνίδης. Δηλαδή, ο Ζουνίδης είναι πονηρόβλαχος. Θα πάει στο τσούκου τσούκου μουκου μουκου και ο ΠΑΟΚ με το 0-0 δεν θα ανοίγεται και ο άλλος θα δούμε ένα παλιοπαίχνιδο και εκεί στο 65-70-72-73 θα πάρει το ρίσκο αν είναι 0-0 ο Ζουνίδης να το χτυπήσει. Εκεί ο ΠΑΟΚ μπορεί να κρατήσει πίσω και να βάλει γκολ στο χώρο. Όσο ανοίγει το παιχνίδι, περισσότερες πιθανότητες έχει ο ΠΑΟΚ να το πάρει παρά ο Πανιόνιος στην κλειστή άμυνα του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα να δημιουργήσει κατάσταση. Τώρα υπάρχει και το εξής ενδεχόμενο. Να μπει ένα γκολ νωρίς για τον ΠΑΟΚ και τα πράγματα να είναι πολύ πιο εύκολα. Εδώ λέμε υποθετικά. Αλλά σίγουρα έχω μάθει από Αθήνα μεριά και από συνάδελφο και από παίκτη του Πανιωνίου ότι ο Ζουνίδης στην Τούμπα στη Ρεβάντς δεν θα ανοιχτεί. Δεν θα πει αμάν θέλω γκολ, ανοιχτείτε πάσα πάσα, βγαίνω μπροστά. Ανεβαίνουν ο Τασουλής ή ο Οικονόμου με τον Βαλεντίνο Βλάχο μακριά και μπροστά και τα εξτρέμ πλάτος να γίνεται. Έχει και θέμα με το στόπερ τώρα, γιατί πρέπει, δεν έχει και στόπερ να παίξει. Πρέπει να βρει και πρόβλημα στο Χατζη Ισαΐα ποιο θα βάλει. Μπορεί να βάλει τον Οικονόμου αριστερό στόπερ, μου είπε αυτός ο παίκτης, και να πάει αριστερό μπάκο Τασούλης. Τασούλης πώς το λένε. Έχει όμως δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Σίγουρα ο Πανιόνιος δεν θα έρθει στην Τούμπα να παίξει ανοιχτά. Παρά το γεγονός ότι το 1-1 δεν τον βολεύει. Θα το κάνει μετά τα μέσα του δευτερού ημιχρόνου, εφόσον και το μάτς είναι είτε 0-0 είτε 1-0 να χάνει. Τότε θα πάρει, και στο 10 να φάει γκολ ο Πανιόνιος, δεν θα ανοιχτεί. Δεν θα γίνει Βεργέτης ο Ζουνίδης. Δεν θα γίνει Δέλας ο Ζουνίδης. Τι είναι Δέλας και τι είναι Βεργέτης. Παίρνει την μπάλα, ανοίγεται.
είναι πρώτο λεπτό, είναι 20 λεπτό, είναι 25 λεπτό. Δεν υπάρχει στρατηγική, δεν υπάρχει σχέδιο. Γιατί για να γίνεις προπονητής πρέπει να έχεις σχέδιο, τακτική. Ένας προπονητής που ξέρει ποδόσφαιρο πολύ καλά στη θεωρία και είναι κακός στη στρατηγική, είναι πολύ χειρότερος από ένα προπονητή που ξέρει λίγα πράγματα και είναι πολύ καλός στη στρατηγική. Αν δε ο προπονητής που ξέρει στρατηγική είναι καλός στη στρατηγική, γνωρίζει και ποδόσφαιρο, είναι και καλός επικοινωνιακός κτλ., είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Συνήθως η φύση δεν τα δίνει και τα δύο. Δηλαδή ο Παναγούλιας ήταν τρομερός επικοινωνιακός, στρατηγική άριστη κτλ. Από μπάλα είχε μεσάνυχτα προπονητικά. Είχε όμως αυτό που δεν είχαν όλοι οι μεγάλοι προπονητές σε γνώσεις. Την επικοινωνία, το παραμύθι, το πιστήρι. Είχε μια πειθό, ήταν σαν πολιτικός περισσότερο, ο Αλκέτας, να πείθει ας πούμε το Σαμόλι ότι μπορεί να φάει τον τέταρη. Του πει Ελλάδα, ποιος τέταρη μπορεί, το Φλόρο. Με εκείνη την κόμενα την αυτή, τη χαζή, την ξανθιά, ξέρω εγώ. Εκείνη που ήταν η ωραιότερη γυναίκα και του έλεγε ο Αλκέτας, με εκείνη τη χαζή, την ξανθιά, τα χιον τέταρη. Πάρ τον αρέ Σαμόλι. Πάρ τον εκεί, και ο Σαμόλι, επειδή ήταν από το χωριό, πίστευε να πούμε ότι μπορεί να φάει λάχανο τον τέταρη. Και σε ένα βαθμό είχε μια τέτοια ανθυποβολή ο Αλκέτας, όπου τώρα πώς θα πάει, πώς θα στηθεί, αν θα μπει μπροστά, θα παίξει ζώνη, αν θα κάνει τα σουτ και τα σπριντ στο τέλος της προπόνησης ή στη μέση της προπόνησης. Αυτά ήταν ψηλά γράμματα για τον Αλκέτα. Είχε τα άλλα. Είχε τα άλλα. Γιατρέ, πολύ αντιστρες, γιατρέ. Με τους αγρότες ήθελες να πεις, να πεις κάτι. Ποιους αγρότες? Κάτι είχες ένα απόκομα. Απόκομα για τους αγρότες. Ήθελες να πεις κάτι. Α, όχι, εντάξει, δεν τους συμπαρίσταμε, όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Δεν θέλω να γίνομαι κακός, όχι ότι δεν γίνομαι, γίνομαι. Αλλά νομίζω ότι είναι μια τάξη όπου έχει ευνοηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, μαζί με τους... Μετά τους δημοσίους υπαλλήλους, οι αγρότες ήταν η δεύτερη τάξη κοινωνική ομάδα η οποία είχε ευεργετηθεί. Πολλά λεφτά. Οπότε δεν μας είναι ιδιαίτερα συμπαθείς και άσε που τα περισσότερα από τα οποία τρώμε και εισάγουμε είναι από Τουρκίες, είναι από. Καλά τα λέω, ρε. Δεν έχουν παραγωγή. Δηλαδή και τι. Και άμα δεν παράγεται, και τι θα πάθουμε, αφού εισαγόμενα. Δηλαδή και τι. Πα στη Χαλάστρα, φτιάχνει ρύζι ο Μένιος. Εσύ είναι, με. Τι είναι, Μένιο τώρα. Φτιάχνω ρύζι όλη μέρα. Μαζεύει, μαζεύει τσουβάλια να πούμε. Το πάμε και το κάνουμε. Ναι, του λέω Μένιο, ξαγωγή ρε μωσέ. Και εισάγουμε μπαρμπαμπένε. Μπαρμπαμπένε. Απ' τη Χαλάστρα το ρύζι μπαρμπαμπένε. Λοιπόν, μπαρμπαμπένε. Φτιάχνουν να πούμε, αντί να το πάρουμε φθηνά εμείς. Υποτίθεται και να το χαρούμε το φτηνό το προϊόν, το εξάγουνε να πούμε, το κάνει μπαρμπαμπέν και το φέρνει και το πληρώνουμε σαν εισαγόμενο. Και τι έγινε δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Ναι, ναι. Το μόνο που μπορώ να πω ότι αν σταματήσει και γίνει κανένα μεγάλο πόλεμο, πάλι αυτοί οι προνομιούχοι θα είναι οι άνθρωποι, θα έχουν τις καλλιέργειές τους, τα ροδάκινά τους, τις πατάτες τους, τις ελιές τους, τα σαφιστική τους, θα είναι οργανωμένοι τα πρόβατά τους, τα κυνήγια τους κτλ. Η επαρχία ποτέ δεν θα πεινάσει. Μην την κλέσει την επαρχία. Να κλάψετε τα μούτρα σας και τα μούτρα μας εδώ. Τι ατρώμε, πετά. Τι ατρώμε. Τι ατρώμε. Το Καφτατζόγλιο και την Τούμπα που ήταν Ολυμπιακά έργα και τα χρέωσαν ένα κάρο εκατομμύρια και ξοδέψανε το ενδέκατο. Τι. Τέλος πάντων, να μην γίνω κακός. Δεν θέλω να γίνω κακός. Θόδωρο Αγγελόπουλε, καλά νεράκι. Δεν το μοιάζει το Θόδωρο. Ίδιος είναι με το γυαλί, μα βάλει κιόλας. Γιατί πέθανε ο Αγγελόπουλος, ξέρεις. Ατύχημα έχει. Τι ατύχημα έχει. Πήγαινε πιο αργά από τις ταινίες του μέχρι να περάσει το δρόμο. Μέχρι να περάσει το δρόμο από τη μια γωνιά μέχρι την άλλη. Πέρασε άλλο τον έφαγε λάχανο. Πέρασε αργά το φανάρι δηλαδή. Γιατί τι έκανε γρήγορα, Αγγελόπουλο. Σωστό. Ναι. Το φάγα λάχανο. Καλησπέρα, ραπ. Καλός ο βελονισμός, αλλά δεν μου έδωσες μια τρελή λύση. Λέει. Μην τάξεις σε άγιο κερί και σε παιδί κουλούρι. Λέει ο Προμηθέας. Δεν μου έδωσες μια τρελή λύση. Τι τρελή λύση να σου δώσω. Θες τρελή λύση. Τράβα να πούμε στον Άγιο Ραφαήλ που τον κάναν Άγιο τα τελευταία 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε Άγιο Ραφαήλ. Να πα εκεί να προσκυνήσει και να σε. Πού ήταν ένα. Έχει κανένα νεράκι. Κρύο. Τρία. Φέρε τρία. Θες κανένα καφέ, κανένα. Όχι. Θες καμιά βίκοση, πορτοκαλάδα, καμιά φάντα. Ήδη. Όχι, δεν θες. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Πώς θα είναι, λουξ. Ναι, έχουμε τα πάντα εδώ. Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις. Είχες πει θα πάρεις άδεια. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Λοιπόν. Ποτάμα. Καλό Εβιτάλ πίνετε. Βελονισμός και καλό Εβιτάλ. Λοιπόν, επαναστατική φόρμουλα κυρίες και κύριοι.
διαγωνισμός. Λοιπόν, με 10 ενεργά συστατικά, το καλό Εβιτάλ είναι ένας 100% φυσικός χυμός κριτικής βιολογικής αλόης, σε τζέλ και αλουρονικό οξύ, κολαγόνο, βιταμίνη σε ρόδι, μπατζουράνα, φασκόμηλο, όπως είπε εδώ και ο φίλος μας ο ιατρικός επισκέπτης, η άμυνά μας είναι πεσμένη. Σαν του Πάκου, είναι για του Ηρακλή. Η άμυνα, μπέστε όλοι, εδώ είμαστε, να πούμε. Η άμυνά μας είναι σαν το Ζιαμπάρι, να πούμε. Είναι σαν τον Τζαβέλα, σαν τον Βίτορ. Σαν τον Βίτορ είναι η άμυνά μας. Οπότε παίρνουμε καλό Εβιτάλ, χλάπα της, χλάπα της. Αν έχουμε πεπτικές διαταραχές, πώς λένε αυτά τις ισοτραφικές παλινδρόμηση. Πάει όλο, τρώει ένα βρικό όλα το βράδυ, πέφτει για ύπνο. Ανεβαίνουν να πούμε τα φαγιά επάνω, πνίγεται. Έχει πεθάνει κόσμο, έτσι, ξέρεις. Ένας φίλος μου έφυγε έτσι, ο Σάββας. Έτσι έφυγε. Ήπια σαν το βουβάλι, πήγε σπίτι. Αναρρόφησε και πέθανε. Ναι. Δυσκυλιότητα. Πας στην τουαλέτα, πας να βγάλεις να πούμε το βρικόλακα, δεν βγαίνει ο βρικόλακας. Σφίγγεσαι να πούμε ξανά. Ξανά μάνα ο βρικόλακας, δεν βγαίνει. Αχ, φωνάζει. Σφίγγεσαι. Κάνεις χιλιακούς. Δεν βγαίνει. Καλό Εβιτάλ λοιπόν. Ευερέστης το έντερο. Έχεις χρέη. Σε χρωστάς το ΙΚΑ. Έρχονται καταγγελίες. Φωνάζουν άνουν. Σου τρώει, ξέρω εγώ, ο εργολάβος τα λεφτά γιατί είναι παλιωτόμαρο. Του ποιότης να πούμε κερατάς. Έχεις ευερέσει το έντερο, του πάει τέλος. Ανεβασμένη χοληστερίνη. Πας με τον κόκκινο δύο βράδια να φας έξω, εκεί που έχεις 210 χοληστερίνη, πάει 420. Χλάπα της, καλό Εβιτάλ. Ζάχαρο, είπαμε. Αρθρώσεις. Αυξάνεις το αμυντικό σου σύστημα. Κουλιανός έπεσε κάτω, ξερός να πούμε, δεν έπινε καλό Εβιτάλ. Φιλαράκι, κουμπαράκι, το τελείωσε λέει, αυτό το μπουκάλι και δεν πήρα άλλο κουμπαράκι, φιλαράκι. Να παίρνες παλιωτόμαρο. Καταπολέμηση των ιώσεων. Στο 2312 200-500, που λέει ο κόκκινος, 500 δηλαδή, το αποκτάτε με την προνομιακή τιμή. Αντί για 50 ευρώ, 34 ευρώ και 90 λεπτά μόνο για τους ακροατές του αθλητικού Μετρόπολης. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 2312 200-500 και το παίρνετε, επαναλαμβάνω, στην προνομιακή τιμή για εσάς, 16 ευρώ πιο κάτω, 34 ευρώ λοιπόν και 90 λεπτά. Λοιπόν, όλα καλά πάνε. Μεταγραφές γίνανε. Ο Μπερμπάτοφ δεν φεύγει. Φαίνεται στην ταβέρνα της κυρίας Μέρης. Θα πληρώσω εγώ στον. Έχασε το στοίχημα. Δεν το έχασα ακόμα. Δευτέρα. Μπορεί να πούμε να ακούσει τη Δευτέρα το πρωί το Ζαΐρι με τον Πετρωτό να έρχονται εδώ και να λένε τελευταία μέρα των μεταγραφών. Και ο Μπερμπάτοφ ζήτησε να φύγει και πήγε ξελαγό στην Αλχαλίλη, Γιαλελέλη, χόρεψέ μου τσιφτετέλη. Ξέρω εγώ σε μια ομάδα η οποία του δίνει 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια ευρώ. Και θέλει να φύγει και τα λοιπά. Φωνάζει η Βουλγάρα, θέλει να. Έλα, αγάπη μου, για 6 μήνες τώρα τι είναι, ξέρω εγώ, να πάρουμε άλλα 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και να πάει, ας πούμε, και να φάω εγώ τα μιλοκόπια στην κυρία Μέρ και μην τα φάει ο Τζόρνταν με τον Γκρέντι. Περιμένω σαν τα σκυλιά επάνω τους καρχαρίες να μου φάνε το τραπέζι. Τι άλλο είχαμε. Α, την τεσσάρα του Ηρακλή. Του μικρού Ηρακλή σε αγωνιστική, έτσι αυτή. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει οργή, δεν υπάρχει παράπονο από τους φίλους του Ηρακλή, γιατί ο στόχος επετεύχθη. Ο στόχος ήταν η σωτηρία. Η σωτηρία επετεύχθη πάρα πολύ νωρίς, γιατί πέφτανε 2 και όχι 3. Ο Νίκος Παπαδόπουλος στο Άβελ με αυτό το υλικό έχει κάνει μια δουλειά, έσωσε την ομάδα, είναι επιτυχόν. Ο κύριος Παπαθανασάκης, ένας εξαίρετος άνθρωπος, ο οποίος πήρε τον Ηρακλή από το βόθρο της Β' Εθνικής και τον έβγαλε, να πούμε, στα λιμάνια τα μεγάλα της Α' Εθνικής, τον σώνει κατηγορία εύκολα. Ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Παπαθανασάκης, δεν χρεώνει τον Ηρακλή να πάρει παίκτες έτσι ώστε να χρεωθεί η ομάδα του Ηρακλέους και να την παραδώσει με χρέη την ομάδα του Ηρακλή. Σου λέει το πάπλωμά μου τι έχει. Εγώ μπορεί να έχω, ξέρω εγώ, 5.000 ευρώ το μήνα και μπορώ να πάω στα λουτρά της Εδιψού, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, ή στα λουτρά του Πόζαρ και να με τρίψουν με 50 ευρώ. Ο άλλος λέει παίρνω 2.000 και τα μπορώ να πάω, ξέρω εγώ, μέχρι τη Μηχανιώνα και αντί να φάω, ξέρω εγώ, σε ένα ακριβό εστιατόριο, να πάω, ξέρω εγώ, στον κοιτούχι του Γιαβρί. Ο άλλος λέει παίρνω 800 ευρώ και μπορώ να φάω μέχρι σαντουίτς, ξέρω εγώ, από την Πότσαρη. Ο παράλληλος, να πούμε, παίρνει 500 και ξεραίνει τον πισινό του, το βρικόλακά του και τον κάνει παξιμάδι και ανάλογα απλώνεται. Τώρα, ο κύριος Παπαθανασάκης δεν είναι κανένας ζαμπαράς, δεν είναι κανένας, ξέρω εγώ, άνθρωπος, να πούμε, ο οποίος είναι σπάταλος και τα λοιπά. Βέβαια, ο κόκκινος, ο οποίος τον κατηγορεί, δεν έκανε διαχείριση σε καμιά ομάδα, να κάνει μαγαζί, να έχει να δει πώς είναι τα έσοδα, τα έξοδα κτλ. Μπράβο στον Παπαθανασάκη που σώνει τον Ηρακλή κατηγορία. Μπράβο τον Παπαθανασάκη που ανεβάζει τον Ηρακλή κατηγορία από πέρσι. Μπράβο τον Παπαθανασάκη που από τον πρώτο γύρο και τον Νίκο Παπαδόπουλο σώνουν αυτή την ομάδα, η οποία
δεν είχε την ευτυχία να έχει έναν μεγάλο μέτοχο σαν τον κύριο Ραούμε. Πώς το λένε, Ιβάν Σαββίδη. Οι φίλαθλοι του Ηρακλή δεν ήθελαν κάτι παραπάνω από μια σωτηρία. Να μην χάσουν στην Τούμπα, στο Καφτατζόγλιο από τον ΠΑΟΚ. Να μην περάσει ΠΑΟΚ σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων στην Αγίου Δημητρίου και να σωθεί η ομάδα. Κύπελα, μήπελα, σύμπελα, δεν ξέρω. Κάτσε να πιω μια γουλιά νερό. Ναι. Τώρα κάτι πονηρή, κόκκινη, πράσινη. Κάνω δύο, τρεις, τέσσερις που φωνάζουν, κάνει μεταγραφές. Εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Πού είναι ρε η μπλε μουστάρδα? Πού είναι ρε η μπλε ουίσκι? Πού είναι ρε η μπλε τυρόπιτα? Πού είναι ρε η μπλε σπανακόπιτα? Πού είναι ρε η μπλε, να πούμε, αγιοφανουρόπιτα? Ήρθατε εδώ η μπλε μουστάρδα και θα πάει στα περίπτερα και θα πάει με ποια μουστάρδα ρε εσύ? Ποια μουστάρδα ρε, ο άλλος δεν μπορεί να πουλήσει φανέλες στον Μπερμπάτοφ, θα πουλήσει εσύ την μπλε μουστάρδα ρε? Ποια μπλε μουστάρδα? Μπλε μουστάρδα δεν πουλάς, μπλε ουίσκι δεν πουλάς, μπλε τσίπουρο δεν πουλάς. Οι άλλοι δεν πάνε στο γήπεδο, φυσικά κανένας δεν πάει στο γήπεδο για να έχουν οι πρόεδροι εις πράξεις από τους αγώνες και τα λοιπά. Οι τουρκικές αερογραμμές τους αφήσαν για και πόρδο, θα τους δίναν κάτι λεφτά χάλασε συμφωνία κτλ. Κάτι άλλε χορηγίε που ήταν να έρθουν δεν ήρθαν το καλοκαίρι, μα είχαν πρίξει, τα κάνουν κτλ. Και τι θέλει να κάνει ο άνθρωπο? Σώνει την ομάδα από τον πρώτο γύρο. Τώρα θα μου πει, τρώει γκολ από την ΑΕΚ 4. Και από την άλλη τρώει 5 γκολ ξανά πάλι από την ΑΕΚ. Εντάξει ρε φίλε, ΑΕΚ είναι. Δεν είναι ούτε ΠΑΟΚ είναι, ούτε Άρης είναι. ΑΕΚ είναι. ΑΕΚ είναι. 20, 25, 30 πρωταθλήματα και κύπελα έχει η ΑΕΚ μαζί. Που άμα πέσει στο κεφάλι ενό ΠΑΟΞΗ, στο κεφάλι ενός Ηρακλειδέα, στο κεφάλι ενός Αριανού τα κύπελα και τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ, θα γίνονται καρούμπαλα να πούμε και θα υπάρχουν. Πώς είναι, διασύσεις λέγονται, γιατρέ? Διάσυση λέγεται. Διάσυση. Λέγεται διάσυση. Λέγεται. Και φωνάζουν τώρα τον Ηρακλή και φύγε Παπαθανασάκη. Τι φύγε Παπαθανασάκη? Ποιο θα έρθει? Ποιο θα έρθει? Ο Κόκαλη θα έρθει? Ποιο θα έρθει? Ποιο θα έρθει? Ο Βαρδινογιάννη θα έρθει? Κάτι και φύγε ο Παπαθανασάκη. Ποιο θα έρθει? Ο Βοηδονικόλας θα έρθει? Ποιος θα έρθει? Ποιος θα έρθει ρε, πείτε μου, ποιος θα έρθει? Οπότε βολευτείτε εκεί πέρα με την, πώς τη λένε, τη σωτηρία και του χρόνου βλέπετε. Πουλάτε και το βέλιο σε κανένα Ολυμπιακό να λιγδώσει το αντεράκι σας. Κάντε και μια συμφωνία εκεί, άμα φύγει ο βέλιος από τον Ολυμπιακό και πάει στην Άρσεναλ, να έχετε εκεί 25-30% μεταπόληση στη μεταγραφή. Πάτε και κανένα δανεικό από τον Ολυμπιακό, 2-3-4 παίκτες να χτυπήσετε κανένα πάω. Εγώ ρώτησα έναν οπαδό του Ηρακλή. Μεγάλο τέλεχος. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Λέει ναι. Γιατί λέω δεν θέλετε να πάρετε δανεικό από τον Ολυμπιακό? Εμείς γουστάρουμε, λέει, αυτόν. Σωστό. Αν λέω σου πούνε και κάνει μια συμφωνία ότι έλα εδώ, εγώ θέλω να είμαι μαζί σου συνεργάτης για να κάνω έρωτα τα ράματα του πάω στη Θεσσαλονίκη. Δεν το θες, λέω αυτό? Όχι, λέει, δεν το θέλω. Είσαι λοκεφάλας. Κεφάλι σου είναι, λέω, 40 τόνους και χειροδύναμος. Από μακριά το έλεγα. Και 40 γραμμάρια μυαλό. Γιατί? Μου λέει. Γιατί ρε μπούφα, του λέω. Το να κάνεις μια συμμαχία με κάποιον πολύ με μεγάλο για να χτυπήσεις την πόλη σου. Υπάρχει περίπτωση να χτυπήσεις Ολυμπιακό ποτέ? Όχι, με λέει. Ωραία. Υπάρχει περίπτωση να χτυπήσεις ΑΕΚ ή Παναθηναϊκό? Όχι. Εδώ όμως Άρη χτυπάς. ΠΑΟΚ χτυπάς με βοήθεια του χοντρού. Γιατί, λέω, δεν θες? Δεν θέλω. Δεν θέλεις. Κόκκινο, λέω, θέλεις? Δεν θέλω. Τι να πει ο κόκκινος? Θέλω, φοβάται. Σου λέω, φάω κάνω σομπάκι. Λοιπόν, δεν θέλεις. Ωραία. Δικαίωμά σου να μην θέλεις. Κάτσε λοιπόν με τον Ιτζόγλου να τον κάνει αλλαγή κι ο άλλος. Κάτσε με τον Μπασά έξω αριστερά, εξτρέμ. Δεν μπορεί να τρυπήσει, να πούμε, ούτε βρεμένη εφημερίδα. Και κάτσε να πούμε με τον Κυριακίδη εξτρέμ. Και ξέρω εγώ, με τον Ματουβάλα και με τον Σαραμαντά, μπακ. Και στόπερ, ξέρω εγώ, τον Μπαρτολίνη με τον Προστολατρόνατο Γιαμπάρη. Και τον Καρασαλίδη που είναι στόπερ το παιδί, βάλ τον στα καφ. Χωρίς Λαζάρ, έφυγε ο Μακρύς ο Κοντός και κάτι σαπάκια εκεί που είχε και τα λοιπά. Τι θες? Στη ζωή άλλο τι θέλω και άλλο τι μπορώ. Και εγώ μπορεί να θέλω Mercedes 420 CLX και τα λοιπά και σπίτι τετραόροφο στο πανόραμα και ξέρω εγώ κρουαζιέρα στη Χόνο Λουλού. Δεν γίνεται. Βολέψου με αυτά που μπορείς. Πανομή, Χαλκιδική, ξέρω σε ατάκι, ένα κουστούμι κάθε δύο χρόνια, βολέψου. Ή κάνε κάτι άλλο, ξέρω εγώ, και μα κλαίγεσαι. Εγώ δεν έβγαινε οι αγρότες, η Μάρθα Αφούρση, οι αγρότες. Τι τα κάνετε ρε τόσα χρόνια, τόσα λεφτά, ρε αγρότες? Κλείσατε και τους δρόμους.
Τι τα κάνετε τόσα λεφτά? Έχετε πλουτίσει. Γίνει μεγάλη ανάπτυξη εδώ πέρα. Και εγώ τρώω να μου πατάτα από την Αίγυπτο, από το Κάιρο πατάτα. Τρώω, ξέρω εγώ, ντομάτα. Μπορεί να μου έρθει, ξέρω εγώ, από το Ιράν ντομάτα. Άστε με τώρα ήσυχο να πούμε. 9.55. Και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340, ο γιατρός Μπανιώτης δίνει δύο συνεδρίες. Όχι δύο όμως συνεδρίες. Πες τώρα για δύο. Πακέτα. Πακέτα. Ναι. Δηλαδή το πακέτο μπορεί να δει και 5 φορές, ναι, και 6 φορές και 4 φορές. Μπράβο, πόσο... ναι. 8 φορές. Ναι. Κερδίζεις λοιπόν μια συνεδρία για την. Αυτό κρίση πανικού το είπαμε, όχι. Εντάξει, υπάρχει και για κρίση πανικού, άλλο πρωτόκολλο, ας το πούμε αντιστρέψει. Εγώ αυτό που έπαθα. Ναι, ναι. Έπαθα μια ρινίτιδα το καλοκαίρι, δεν μπορούσα να αναπνεύσω, ναι, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ναι. Και πήγα σε ένα φίλο μου, μου έκανε λέιζερ. Ναι. Λοιπόν, αυτό εσύ πώς το κάνεις με το. Για αλληλική ρινιτίδα υπάρχει άλλο, σε άλλα σημεία βάζουμε. Αυτή βουλώνει η μύτη και θες να αναπνεύσεις, ναι, και δεν μπορείς. Ναι. Τραγικό, τρομερό, εκνευριστικότατο. Ναι. Ε, ναι. Ωραίος. Σας ακούμε, ναι. Ωραίος. 9.55 ναι, λοιπόν, καινό μήνυμα, 54.340. Στέλνετε το μήνυμά σας στο γιατρό Μπανιώτη, πάτε στον έκτο άροφο Εγνατία 63 και τι κάνετε? Βελονισμό. Βελονισμό. Πώς το κάνεις ο Βελονισμός, μπρούμητα ή ανάσκελα? Δείξε που παίρνει. Έχει. Εσύ έχεις κάνει μόνο μπρούμητα. Υπάρχει, ναι, όμως και ανάσκελα. Ναι, το μπρούμητα. Στην πρώτη έχεις κάνει για τον αφιένα σου, για την μέση. Ναι. Ναι, ναι. Πώς με βλέπεις? Σφιχτός. Σφιχτός. Από αριστερά. Από αριστερά σφιχτός. Ναι. Είμαι σφίχτης. Ναι. Σφιχτός. Εδώ το χειροχέρι τι έχει? Για δες. Εδώ. Είναι το. Κάνεις μπόξες. Ναι, έχω να πάω κανένα μήνα βέβαια, αλλά κάνε. Είναι επηρεασμένο. Άντε το αριστερό σου πιο πολύ. Είμαι αριστερός. Αριστερή πλευρά. Είμαι αριστερός. Είμαι αριστερός. Είμαι αριστερός. Λοιπόν, ναι, είμαι αριστερός. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, γιατί εσύ είχες και από την κρύα βρύση και όλα. Κρύα βρύση, άρα δεν πήγαμε, από τους χειρούμε χαιρετίσματα στα παιδιά. Ήμουνα και εγώ άρρωστος και μίξεις και αυτά και ιστορίες και γρατζουνίσματα στο λαιμό κτλ. Δούμε χαιρετίσματα στα παιδιά εκεί. Ναι. Όσοι είναι έξω από τη φυλακή, έτσι. Μισή μέσα είναι, μήπως. Μισή μέσα, μισή έξω, δεν ξέρω. Ναι. Τι. Γιατί. Έχουν. Τα περαμέντα έχουν. Είμαστε Ολλανδοί. Ναι. Ναι. Στην ψυχή. Στην ψυχή, Ολλανδοί. Ναι, έτσι. Ναι, 100 χρόνια μπροστά. Έτσι. Ναι. Βέβαια. Σαν τον Δανίλη. Έτσι. Λοιπόν, Κωστή, προβλέπω οι σουπεράδες του Γυρεού να διώκουν τον Παπαθανασάκη για να κάνουν κουμάντο οι ίδιοι. Ο Ανθρωπάκος φταίει που πηγαίνουν 800 άτομα στο γήπεδο. Λέω 857. Ο άλλος λέει: ραπ, δεν βλέπω φυσιολογικά στο σκοτάδι και έχω όλα τα συμπτώματα της νόσου. Στραγκράντρι. Στα μάτια. Στραγκράντ. Μπορεί να γίνει κάτι, γνωρίζει κανείς? Ή μόνο να ελπίζω σε θαύμα. Δεν βλέπω φυσιολογικά στο σκοτάδι. Και έχω όλα τα συμπτώματα. Δεν ξέρω αυτή τη νόσο. Τι είναι αυτή η νόσο? Δεν ξέρω, φίλε. Ξαναστείλε μου το μήνυμα. Τι νόσο είναι αυτή? Νόσο του Στραγκράντ. Ίσως έχει να κάνει με την μεσοφθαλμίατρο. Σε συνάδελφο. Δηλαδή τι, πρέπει να πάει στον οφθαλμίατρο? Σίγουρα. Είναι άγνωστο αυτό, φίλε, η νόσο Στραγκράντ. Αν κάποιο γιατρό εξειδικευμένος πάνω στο οφθαλμολογικό μπορεί να μας δώσει μια έτσι, απάντηση, κάποιος οφθαλμίατρος αν μας ακούει και αν μπορεί να δώσει κάποια απάντηση επιστημονική, εμείς εδώ είμαστε να δώσουμε οποιαδήποτε απάντηση σε ό,τι αφορά, αρκεί να ξέρουμε από εξειδικευμένο γιατρό. Εμείς τώρα εδώ με τον βελονισμό, ο γιατρός είναι κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες, όπως είναι, ξαναπες, διακοπή καπνίσματος. Διακοπή καπνίσματος, παντός είδους πόνος, πόνος, δηλαδή... πόνος. Μέση, αυγένα, φιαργία. Ναι, τενοντίτιδες. Ως ατενοντίτιδες. Τενοντίτιδες. Από το, ναι, αυτό, από το κομπιούτερ, έτσι. Μπράβο, το, ναι, ποντίκι πιάνει, κράτς, κούρτς, κράτς, κούρτς. Τενοντίτιδα, ναι. Ναι, άλλο. Αρθρίτιδες, το αρθρίτιδες. Ναι. Και όχι γέννηση, είναι και οι νέοι. Πάντα, ναι, οι νέοι είναι σαφώς γιατί έχουν και πρόβλημα στη δουλειά τους και στην καθημερινότητά τους. Ναι. Όσοι δουλεύουν, δουλεύουν πολύ. Φτύρεται το σώμα. Όσοι δεν δουλεύουν, δεν δουλεύουν καθόλου πάλι το σώμα. Δηλαδή το σώμα πρέπει να είναι μια μεσαία αυτή. Καθόλου να μην δουλεύει και όχι να δουλεύει πάρα πολύ, και πρέπει να υπάρχει μια, έτσι, μια ξεκούραση, μια κούραση. Να δουλεύει 8-10 ώρες, να κοιμάσαι 5-6, ξέρω εγώ, διασκεδάζει 2-3. Εδώ όποιο δουλεύει, δουλεύει 15 ώρες. Και όποιο δεν δουλεύει, δεν δουλεύει καθόλου. Είναι λίγο. Τα λέω καλά, ρε Φαλάκρα. Μια χαρά τα λέω. Καλά τα λέω, έτσι. Δώσε χαιρετίσματα στη γυναίκα σου, να ξέρει τι είναι. Πε την αρρώ, δεν κάνω πλάκα. Μια μέρα έχει έρθει ένα εδώ και τον έπαιρνε η γυναίκα του τηλέφωνο. Μα ρε Μέρι, είμαι στον Ραπτόπουλο, ρε Μέρι, βγες λέει να σε ακούσουν. Ρε πες την άλλο στο διάρμα, ρε, εσύ λέω, ρε, Μέρι λέει είμαι στο Ραπτόπουλο, γεια σου Μέρι αγάπη μου, ησύχασε η Μέρι.
Εσύ την κυρία, πώ τη λένε, Εύη. Εύη. Πες την χρόνια πολλά για προχθές που είχε και γενέθλια. Πες την εσύ. Γεια σου, Εύη, χρόνια πολλά που είχε και γενέθλια εχθές και ο άντρας είναι εδώ μαζί μας. Ούτε πίνει ούτε καπνίζει ένα νεράκι βίκος πίνει ο καημένος. Καλά δεν τα λέω. Μια χαρά. Σωστός. Γιατί μην νομίζουν οι γυναίκες ότι πηγαίνατε έξω και γυρνάτε με τίποτα ξετσίποτες, να πούμε. Ξετσίποτες. Λοιπόν, ραπ εδώ στο χωριό δεν μπορούμε να χωνέψουμε πως η ΑΕΚ μας έχει στην φάπα. Θα την παρακαλάμε του χρόνου για καμία χορηγία, για κανένα σφύριγμα. Α, κάποιοι μου είπανε ότι αδικήθηκε, λέει ο Ηρακλής, έναντι της ΑΕΚ. Φίλε, να σου πω κάτι. Με το Σαρλί στον πάγκο, μια χαρά σας έπαιξε. Με το Σαρλί στον πάγκο, μια χαρά σας έπαιξε. Οι μαγκές Σαρλί πληρώνονται. Περίμενες εσύ να σου δώσει τον πέναλτι στην κεφαλιά του Βέλιου. Όχι ρε φίλε, δεν ας το δώσει. Με το Σαρλί στον πάγκο. Ο Σαρλί εκεί πέρα με το σκούφο, σαν το Σάββατο ξηρό να πούμε εκεί πέρα. Πού πας ρε με το Σαρλί στον πάγκο, ρε Παπαθανασάκη, ρε. Μόλις μάθανε οι άλλοι, ο κύριος ποιος είναι Σαρλίς, μάλιστα. Μπέναλτι θέλεις. Έλα, πιάστο. Πιάστο μεσαίο μου το δάκτυλο που θες μπέναλτι. Ρε Παναστάτες, ρε. Δεν σε δίνω ρε μπέναλτι, σου λέει. Δεν σου δίνω μπέναλτι για να γίνει εκεί το ένα, γιατί δεν σε γουστάρω, ρε. Και εδώ να δείτε τι θα πάθει. Είστε τυχεροί. Είστε τυχεροί που πέφτουν δυο. Γιατί αν πέφταν τρεις, με αυτή την ομάδα που με 15 παίκτες ο Φουκαρός ο Παπαδόπουλος, Φουκαράς, προπονητικά Φουκαράς, πάει να βγάλει σε ένα μήνα καμιά 7-8 μάτς, δεν βγαίνουν ρε με 14-15 παίκτες. Δεν είδατε χθες ότι ο Ηρακλής βιολογικά ήταν κατατρομαγμένος, καταπονημένος και δεν μπορούσε να πούμε να σύρει τα πόδια του. Μια ομάδα που δεν έχει μεγάλη ποιότητα θα πρέπει να έχει δυνάμεις, ταχύτητα, στις προσωπικές μονομαχίες, την τέχνη που κάποιος δεν έχει, να την έχει σε δύναμη, στις κόντρες, κοντά οι γραμμές, πρέσιγκ να κάνει, πιερικό υγιεινιακό, πολύ καλύτερη ομάδα ο υγιεινιακός από υλικό, και από ρόστερ και από παίκτες κτλ. Στραβάει ο τρελός ο Καμπερίδης ένα πρέσιγκ, ανά 5 λεπτά, ανά 10 λεπτά, ένα δίλεπτο, τρίλεπτο, ένα εξοντοτικό. Βέβαια, του έβαλε 4 γκολ στο ημίχρονο. Του λέω μετά, είσαι τρελό. Τι πρέσινγκ, κάνω pressing, μου λέει. Αν δεν κάνω pressing την καλύτερη ομάδα, σου λέω μικρότερο υλικό, αλλά του έχω καμικάζει. Παπ 4-0. Καταλάβε. Ο ή άλλοι, τι pressing να κάνει άλλο. Τι ψυχή έχει, εκτός από τον Βέλιο που είναι πάρα πολύ γυμνασμένο, οι άλλοι είναι να πούμε, εντάξει. Και κάτι για το Χαρίζει. Χαρίζει. Έμαθα ότι θέλεις ένα μπουκάλι ουίσκι στην καθησιά σου. Έτσι με είπανε. Από 4 διαφορετικές μεριές. Και παθαίνεις τις 3 θλάσεις τη μία μετά την άλλη. Συμβουλή Ραπτόπουλου. Σε μπαμπά Χαρίζει και γιο Χαρίζει. Και παίκτη. Σου δώσε η φύση ένα σώμα πολύ δυνατό. Μην το χαλάσεις. 3 θλάσεις σε 20 χρονών παιδί. Εσύ θα ξεπεράσεις και τον Κατσικά. Και φτιάξε λίγο τη ζωή σου και τη διατροφή σου. Εντάξει. Μην αρχίσω και μαθαίνω δεξιά και αριστερά. Άλλο να είσαι 30, ξέρω εγώ, τελειώνεις. Και άλλο το φωτό. Κανόνισε το. Θα σε παρακαλούσα πολύ. Και άλλοι παίκτες, θα βγάλω κι άλλους τη φορά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πίνω και πίνω και κάνω και πίνω και θλάση. Μία θλάση, δεύτερη θλάση, τρίτη. Δηλαδή, κι άμα θες τέτοια να πιείτε, πιέσαι ένα ποτό έξω. Πάρε ένα μπουκάλι στο σπίτι. Και άμα θες να κάνεις τον καρτέρι, πιέσαι το σπίτι σου. Γιατί είσαι δημόσιο πρόσωπο. Και αν είσαι δημόσιο πρόσωπο, εγώ άμα πιω ένα μπουκάλι ουίσκι και αρχίσω και κάνω και θα με πιάσω στο μέσα να ποιον πίνεις και μιλάς στους άλλους, να πούμε. Κλείνει η παρένθεση. Όποτε μαθαίνω, πηγαίνετε στα μπαρ εδώ, πάνω τούμπα, κάτω τούμπα και τα λοιπά και βλέπω παίκτη που παθαίνει θλάση και μαθαίνω εκεί γιατί έχω ρουφιάνους πολλούς, πίνει και κάνει και ράνει, θα σας αλλάξω τα πετρέλαια. Τέλος. Αυτό σας το λέω για καλό. Δεν είναι κακό αυτό. Τώρα μην με πάρουν τηλέφωνο και με πούνε μη τα λες αυτά. Και αυτό, εγώ προειδοποιώ. Το στόχ τον πιάνανε και ξερνούσε στις γούρνες μέσα στο λιμάνι, στο Μαρκής. Πώς λεγόταν το μαγαζί, ένα ωραίο. Στο Μαρκής. Πήγαινε να πούμε, έκανε έμετο, ξέρω εγώ. Πήγε, κόλλησε σε ενός την κοπέλα, ήταν αγαϊδούρι άλλος. Του δώσε, όχι λέει, μην το βαράς, λέει. Μην το δώσει καμιά φάπα, λέει, και το διαλύσει με αυτό το μαλούχο, να πούμε. τώρα. Άιτε τώρα, εντάξει, είπαμε. Αθλητές είστε. Μπορεί να είναι ο Ηρακλής. Δεν μπορεί να είναι ο Ηρακλής σε τέτοια βιολογική κατάσταση. Άρα τώρα, σαν ποιότητα, τα παιδιά δεν μπορούν να έχουν, ξέρω εγώ. Θέλουν 3-4 παίκτες για να ανέβουν. Καλοί παίκτες είναι μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο.
Εντάξει. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Είναι αυτή η βιολογική κατάσταση των παιχτών του Ηρακλή. Ανοιχτοί όλοι οι χώροι. Χαλάει και ο άλλος τα χαφ. Ο Παπαδόπουλος βγάζει έξω τον Ιτζόγλου. Αφήνει μέσα τον Καρασαλίδη 90 λεπτά που είναι στόπερ. Έχει τον Μπασάρ 90 λεπτά έξω αριστερά που είναι να πούμε ένας κεντρός, μέτριος παίκτης κτλ. Τι έθελα. Χαλάει όλο το κέντρο. Μπάζει μετά τον Μπασά κόφτη με τον Καρασαλίδη. Τους παίρνει το κέντρο Μάνταλος με τον Σιμόε και τον Γιώκασον. Ο άλλος κορόιδερε που δεν άλλαξε κανένα χαφ στην τριάδα του. Τέλος πάντων δεν ξέρω τι έχετε να πείτε εσείς. Γιατρέ μου, κάτσε να βάλω το γυαλί. Πού είναι το γυαλί? Έχασα και τα γυαλιά μου στα μπλόκα. Ναι. Λοιπόν, να παιδώ σε χωρίς. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα. 54.340. Σου στέλνουν εδώ. Ναι, κουνιέσαι. Κάτι. Κουνιέσαι. Να ανοίξουμε γραμμέ σε γιατρική επισκέπτη. Έτσι. Θε να συμπληρώσει κάτι για τον ΠΑΟΚ? Θε να πει, βγάλει κανένα παράπονο? Παράπονο. 2.31.0 να δώσω εγώ τα τηλέφωνα. 90-90-90. 2.31.0-98-80-90. Σαραντάρισε, έτσι. Σαραντάρισε, εδώ μιλάνε. Ναι, ναι. Την έχουμε ζήσει την ομάδα σε πολύ καλύτερο. Που, ποιο ήταν το καλύτερο? Σε καλύτερα σημεία. Εδώ. Στα χρόνια του Άγγελο, τα πρώτα χρόνια του Άγγελο, εκεί 2-2-1-2-3 μέχρι εκεί. Η ομάδα έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Πήραμε και κάποιους τίτλους. Ναι. Τι τίτλους πήρατε? Χωρίς χρήμα στην τσέπη. Τώρα που είμαστε μπρούκλιδες, δεν ξέρω τι γίνεται. Για το Πασόκ όμως τότε. Δεν είναι το ίδιο. Σωστό και αυτό. Ναι. Τώρα που είμαστε μπρούκλιδες, ναι, δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Ναι. Δεν ξέρω τι φταίει. Ναι. Μάλλον φαντάζομαι τι φταίει. Όχι, φαντάζεσαι. Φαντάζομαι τι φταίει. Θύρα 1, απλά δεν θέλω να τα πιστέψω. Όχι, στη θύρα 7. Στην 7. Στην 7. Ωραία. Για να ακούσουμε τι λέει το κοινό. Κάτσε ένα το χεράκι εδώ πέρα. Έχει μια γραμμή, ένα περιμένει. Όποιο θέλει, τηλεφωνεί και λέει αυτά που θέλει να πει. Λοιπόν, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, τι? Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, με ακούς? Βέβαια, σε ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, πώς του μηνός έχουμε σήμερα, ρε Κώστα? Είναι 30 του μηνός. Ξημέρωμα. Α, 30. Είναι μήνες Ιανουάριος που γίνονται μεταγραφές. Ναι, ρε φίλε, είναι ο μήνας Ιανουάριος που γίνονται μεταγραφές. Α, γιατί εμένα η ομάδα μου δεν ξέρω τι έχει ξεχαστεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Νομίζεις Φεβρουάριο. Ποια είναι η ομάδα σου, ποια είναι η ομάδα σου? Ο ΠΑΟΚ, ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Τι έχει ο ΠΑΟΚ? Έχει ένα μεγαλομέτωχο, λέει, που χώνει πολλά λεφτά. Χώνει, ε? Τζον, χώνει. Έτσι λέει. Χώνει, λέει. Πληρώνει, ναι, χρέη, τι, κάνει, ναι, χτίζει, ναι. Χτίζει ομάδες. Χτίζει ομάδες, ναι. 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 Με έφερε Γκαλίτσιο. You know Γκαλίτσιο? I know Γκαλίτσιο. Τα γάρι Γκαλίτσιο. Βελίδης, Βελίδης. You know Βελίδης. I know Βελίδης. Και Χατζή Ισαΐας. Χατζή. You know Χατζή Ισαΐας. I know Χατζή Ισαΐας. Πιστεύω με αυτές τις κινήσεις έχουμε εξασφαλίσει σίγουρα τη δεύτερη θέση, Κώστα. Δεν νομίζω. Κοίτα, η ΑΕΚ έπιασε τα βάνη. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Έπιασε τα βάνη. Έπιασε τα βάνη, ΑΕΚ. Ναι, ναι, με προοπτική να πάει και πιο μεγάλη διαφορά. Ναι. Έπιασε τα βάνη, ΑΕΚ. Ναι. Αλλά ο Παναθηναϊκός πήρε για μένα τους δύο καλύτερους χάφους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός έκανε. Ναι. Μπουμάλ και οι Εφάνες. Ναι. Αυτούς τους ήθελα. Πλαϊνούς. Να σου πω την αλήθεια, και ο Χατζησαίας μου αρέσει, έτσι. Άσχετα ότι δεν είναι σαν όνομα, ας πούμε. Ναι. Αλλά ο Μπουμάλ και ο Βηγιαφάνης έναν από τους δύο πρέπει να πάρουμε. Και μπακ δεξί καλό πήρε. Και μπακ δεξί καλό πήρε ο Παναθηναϊκός. Και μπακ δεξί καλό πήρε ο Παναθηναϊκός. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και καταρχήν, αφού ο Παναθηναϊκός είναι, πώς το λένε, ανταγωνιστής. Είναι. Πρέπει εσύ να χτυπήσεις παίχτη που να μην τον πάρει ο ανταγωνιστής. Πώς κάνει ο Μαρινάκης με τον ΠΑΟΚ? Ναι. Ποιον θες ΠΑΟΚ? Θες αυτόν, τον παίρνω εγώ. Ναι. Και θες τον άλλον, τον παίρνω εγώ. Ναι. Και κόβεται ο Βίχας. Δεν είναι. Ναι. Άρα εσύ δείχνεις ότι δεν θες να βγεις. Δεν σε ενδιαφέρει η δεύτερη θέση. Είσαι βολεμένος εκεί τρίτο-τέταρτος. Αυτό σας το είπα, φίλε. Ο Σαββίδης για ποιο λόγο να βγει πρώτος στα play-off? Να γράφει μετά η εφημερίδα Μέτρος προ και τώρα οι μεταγραφές. Να σεντώνει το τεντώνει κτλ. Γιατί να το κάνει αυτό? Σάμα τι σου λέει και να τα. Θα πάω στο σεντώνει να τεντώνει. Καλό και το Εφάκι. Καλό είναι και ο Παθραγικό να φέρνω 3-3 μέσα στην Τούμπα. Καλό είναι και η Βέρεια και τα λοιπά. Δεν ασχολούμαι, σου λέει. Κατάλαβε τι θέλω να πω. Και η τροπεοθήκη. Η τροπεοθήκη. Άδεια πάλι. Η τροπεοθήκη, φίλε, μπορεί να πάρει το κύπελο φέτος. Γιατί το λες αυτό? Α, το κύπελο. Πώς θα το πάρει, ρε Κώστα, με τέτοια εμφάνιση? Μακάρι, τι να πω. Γιατί να το πάρει. Γιατί να το πάρει. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, άστινα. Ολυμπιακός είναι. Τουλάχιστον πάνε στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Να ισοφαρίσεις και να ξεπεράσεις το ρεκόρ του Άρη και ας το χάσεις το κύπελο. Θα λέμε εδώ για τα επόμενα 10 χρόνια, ρε, ο λαός του ΠΑΟ κατέβασε 30.000 κόσμο.
ή θα λένε οι Αριανοί, έλα ρε 15.000, ναι, αλλά δεν μας αφήσαν να κάνετε. Ναι, αυτό θα γίνει. Ναι. 23.500, εσείς ήταν 23.750 και τα λοιπά. Ναι. Αυτό... Εγώ κατέβασα 30 πουλμάν τώρα. Ναι, αλλά σας τα πλήρωσε να πούμε οι ΠΑΕ, θα χτυσιάζω και ένα φέλα τώρα να πούμε. Και ένα τελευταίο για να κλείσει τη γραμμή, περιμένει κόσμος. Πρώτη φορά έχω δει παιδιά στη ζωή μου, βλέπω πόσα χρόνια, 35 χρόνια ποδόσφαιρο. Ναι. Να μένει μια ομάδα με 10 παίχτες και να βάζει 3 γκολ στην άλλη ομάδα. Ναι. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Ναι. Δεν ξέρω, Κώστα, αν θυμάσαι εσύ ανάλογο παράδειγμα. Με 10 παίχτες να σου βάζει 3 γκολ. Είναι, δηλαδή, αυτό είναι, αν ήμουν Ηρακλής, καλά θα μου πεις και ΠΑΟΚ που είμαι, αλλά αν ήμουν Ηρακλής, τι να πω, στο αεροδρόμιο. Για υποδοχή, ξέρεις. Έστειλες μήνυμα για βολισμό. Καλό βράδυ. Κοιμάται αυτό το βράδυ. Άντρας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πέθανε σε τροχείο επειδή αυνανιζόταν καθώς οδηγούσε. Μάλιστα. Εδώ δεν αυνανίζονται οι Έλληνες οδηγοί, αλλά μπορεί να είναι χειρότεροι αυνανιστές από τον άντρα, ο οποίος πραγματικά αυτός ήταν όνομα και πράγμα. Καλημέρα, φίλε, ναι, ωραία πράγματα. Είσαι γίνεται στον κόσμο, ωραία, μου αρέσουν εμένα τα πικάντικα πράγματα, ναι. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, φίλε. Τι κάνεις? Καλά, φίλε, εσύ τι κάνεις? Κώστα, εγώ βλέπω έναν Παναθηναϊκό, καταρχήν παοξίσιμη. Ναι. Βλέπω έναν Παναθηναϊκό ο οποίος κράζουν τον Αλαφούδο. Και έχει κάνει δύο ποιητικές μεταγραφές για μένα προσωπικά, ναι, όπως είπε ο προηγούμενος, του Διαφάνεια και του Μπουμάλ. Ναι. Και δεν βλέπω από εμάς κάποια κίνηση, δηλαδή αυτό το Χατζησαρία το παιδί, εντάξει. Μακάρι να. Ρε φίλε, πρώτο στην πόλη, σε τι θες τη μεταγραφή, δηλαδή ο στόχος. Μια πόλη, μια ομάδα, τι, πού θες να πας, να καταλάβω. Ναι. Δεν ξέρω, τι προσπαθώ να κάνω ανταγωνισμό ανάμεσα στους παίχτες και φέραν τον Χατζησαρία, για ποιο λόγο δηλαδή αυτό. Ρε φίλε, ο Χατζησαρία τώρα ξέρει γιατί ήρθε. Να παίζει, ας πούμε, ο Τζαβέλας με τον Βίτορ, να κερδίζει 1-0 τον Πανετολικό μες στην Τούμπα, να θέλει 7 λεπτά να λήξει το παιχνίδι και να πει ο Ντούντορ, έλα ρε Χατζησα, ή απέξε τρίτο στόπερ, να πούμε, να κρατήσουμε το 1-0. Κερδίζει 1-0 τον Πανιόνιο αύριο, πας στο τελικό. Κατεβάζεις 30.000 κόσμο, χάνεις 2-0 από τον Ολυμπιακό. Ο λαός ήταν μεγάλος, δεν ήταν η ομάδα καλή. 30.000 φύλλα. Πληρωθήκαμε όλοι για 2 μήνες. Άσε ρε φίλε τώρα, καλά είναι τα πράγματα. Τι ψάχνεις να βρεις? Πρώτοι στην πόλη δεν είμαστε. Εγώ δεν θέλω να είμαι πρώτοι στην πόλη, Κώστα. Δηλαδή, πώς να το κάνουμε? Γιατί δεν θες, θες να είσαι δεύτερο? Θέλω να δώσει κανένα. Θέλω να πάω παραπάνω. Θέλω μια φορά, ας πούμε, να βγούμε στο Champions League για την εμπειρία. Θες να δεις το Champions League? Ναι, γιατί για να μην βγω. Δεν πας να πούμε στο Γεράκι Tours να πας να πούμε να δεις καμιά Arsenal. Ξέρω εγώ τι, να πούμε, πάρει και την γυναίκα 4 μέρες, ας την πεθερά τα μωρά να πούμε να πάθεις κανένα Champions League. Τι Champions League να δεις, μωρέ, πλάκα είσαι. Άμα θες Champions League, πάρε στο πρωτάθλημα γυναικών που είναι ο ΠΑΟΚ, τράβα και στην κερκίδα, πιες και 2 φρέντο να πούμε. Πολλές απαιτήσεις, πολλές απαιτήσεις έχεις, φίλε. Λοιπόν, ναι. Σχετικά με τον Σάββατο Μπάτοφ, ναι, δεν τον θέλω στην ομάδα. Μύρε φίλε, γιατί δεν το θες, τι έκανε? Δεν τον θέλω στην ομάδα, πιστεύω ότι χαλάει τα αποδυτήρια. Και ένα τρίτο και τελευταίο, το market pool που λέμε, το market pool, ψέματα, το value for money που λέμε, το ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, είναι δυνατόν ο Ρικάρδο Κώστα να είναι δεύτερος πιο ακριβός ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ μετά τον Μπερμπάτοφ? Ένα κάτι τέτοια βλέπει ο Κάτσε και θέλει να κάνει συμβόλαιο 400.000 ευρώ, όχι άδικα. Και κάτι τελευταίο στο γιατρό. Ναι, εδώ είναι ο γιατρός, ναι. Γιατρέ, ξέρεις, ναι, καθόλου, έχεις από νευρολογικά καθόλου? Πες μου να σου πω. Εντάξει, δεν είμαι ειδικός νευρολόγος. Ναι, τρελό, γιατρό δεν είναι. Ο Κάζης είναι παθολόγος. Ο πεθερός μου πρόσφατα το καλοκαίρι, ας πούμε, είχε πέσει και σιγά σιγά άρχισε, δηλαδή πήγαινε άνθρωπος σαν ρομπότ. Τα νεύρα του παρελθόν και τώρα ήταν, θα κάνει μια εγχείρηση στον Αφιένα. Κάποια νεύρα τα οποία έχουν νεκρώσει τελείως, λένε, δεν μπορούν να τα επαναφέρουν. Ναι, μάλλον άπτεται και... νευροχειρουργική ειδικότητα. Είναι ο Σπύρος ο γιατρός, ναι. Ναι. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Μια τελευταία ερώτηση, φίλε. Η πεθερά σου ζει? Η πεθερά σου ζει? Ζει. Αυτή φταίει, ρε φίλε. Δεν φταίει αυτή, Κώστα. Είναι ο άνθρωπος, τι να σου πω. Έχει πάνω από 20 χρόνια. Χωρέσει από όλη μέρα στα ζώα, δηλαδή μόνος του. Όλη μέρα. Αγεβάδια, ναι, όλη μέρα. Μάλιστα. Έγινε, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Εγώ λέω του ήπια το αίμα η πεθερά σου. Εγώ αυτό λέω. Αυτό το πιο λογικό. Τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του γιατρού, ποιος το ζητάει? Α, εδώ, ναι. Ακροατές, ναι. Πες τον ευρωμόγιατρο το τηλέφωνο, γιατί δεν το δίνεις? Εάν μου το ζητήσεις. Γιατί σου ζητάω, ναι. Ούτε κινητό σου. Πάρε καμιά θαυμάστρια. Γιατί μου είπε μια θαυμάστρια εδώ έξω που ήρθε να κάνει μια αγγελία κτλ.
Λέει, κύριε Ραπτόπουλε, να πείτε τον κύριο Μπανιώτη, έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Βέβαια, θα το μεταβάσω, κύριε μου. Καμιά πενταριά χρονών ήταν, βέβαια, δεν έχει καμία σημασία. Ναι, ναι. Συνέχισε, ναι, λέγει γιατρά. Το τηλέφωνο είναι 231-0282-400 στο γνατή 63. Έκτος όροφο. Έκτος όροφο. Κορίνα είναι η γραμματεύση. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έπεσε. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Μπερμπάτοβ για σήμερα. Του στέλνω εγώ Σαραπτόπουλος από την εκπομπή μου. Κλείνει τα 35. Να είναι γερός να τα εκατοστήσει. Ένα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Μ' ακούς? Σ' ακούω, φίλε, ναι. Είμαστε μια παρέα εδώ πέρα από Πάτρα. Φοιτητής είμαι εγώ. Από την Πάτρα είστε? Ναι, όχι από την Πάτρα. Από Μυτιλίνη. Με σπουδάζω Πάτρα. Α, εσείς από τη Μυτιλίνη? Ναι, ναι, ναι. Δεν φίλε, κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Ο Άγιος Ραφαήλ πόσα χρόνια Άγιος είναι? Δεν το έχω ψάξει, αλλά το προσκύνημα είναι πάρα πολλές μέρες. Πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή πόσα χρόνια είναι? Το προσκύνημα, εγώ ξέρω ανθρώπους από πολύ παλιά που πάνε. Δηλαδή πόσο παλιά? 60, τουλάχιστον 60 χρόνια. 60 χρόνια είναι? Ναι, εγώ πιστεύω είναι τόσο περίπου. Από πολύ παλιά. Για ψάξε και βρες, γιατί εγώ ένα παπά που ρώτησα φίλο μου. Μου λέει Ραπτόπουλε, επιχούντας λέει δεν πρέπει να ήταν ο Ραφαήλ. Έτσι, είναι καινούριο. Όχι, ήταν, είναι ένα μοναστήρι, είναι που είναι πάρα πολύ παλιό αυτό. Α, το μοναστήρι είναι παλιό. Ναι, ένα μοναστήρι, δεν είναι ο Άγιος. Αυτός γιατί είναι. Έγινε Άγιος, τι είχε κάνει και ξέρει την ιστορία? Δεν τα ψάχνω αυτά, δεν είμαι με τις θρησκείες και εγώ σαν εσένα. Όχι, μου είχε εντύπωση αυτό όπως το λένε. Εγώ νομίζω είχε διαπληκτιστεί με τον αδερφό του και κάτι πρόβατα και είχε φύγει στο βουνό. Και το ψάχνανε, δεν ξέρω. Ψάξε λίγο, πες μου την ιστορία για τον Άι Γιώργη. Για τον Άι Γιώργη ξέρω, για τον Άι Δημήτρη ξέρω. Για τον Άι Κωνσταντίνο ξέρω, για τον Άγιο Χριστόφορο ξέρω κτλ. Για τον. Για αυτόν το είναι καινούριο δηλαδή, κατάλαβες. Θέλω να μάθω τι είχε γίνει. Ναι, πώς, ναι, ναι, ναι. Μύρισαν τα κόκκαλα, κάτι τέτοιο, ναι. Ενημέρωσε με, δεν ξέρω γι' αυτό. Για πάμε τώρα στα δικά μας, ναι. Λοιπόν, καταρχήν το πρώτο που θέλουμε να σε παρακαλέσουμε από εδώ πέρα, σε μια παρέα ολόκληρη, ακούμε, σου έχω πει. Για πες. Σε παρακαλώ, θέλουμε να κάνει σκόρδα. Να παρακαλάει να μην του πάρουν τα ακίνητα στο δικαστήριο. Με βρίσκεις απροετοίμαστο, φίλε, πρώτον. Και δεύτερον, είσαι πολύ κακός άνθρωπος να χαίρεσαι που θα πάρουν τους σκόρτα τα ακίνητα στο δικαστήριο. Καλά, τα άθελε και τα άπαθε κι αυτός, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, επειδή έχω χρόνια να τον μιμηθώ το σκόρδα, θα πρέπει να κάνω κάνα 20 λεπτό προπόνηση. Στο Σαουρίδι, Σαουρίδι μπορείς να μας κάνεις λίγο, λίγο Σαουρίδι. Σαουρίδι, ρε φίλε, να σου πω. Πάρε να πούμε. Τον Άμποτ και τον Κοστέλο. Ποιος ήταν αυτός ο κοντός εκεί με το ρόπαλο και τα λοιπά? Είναι ίδιος ο Άμποτ. Τι να σκάλω σαν... σαν τον Άμποτ είναι ο Σαουρίδης. Τον μιλούσες και σε έλεγε ουγκ. Σαν ένα μπογκολάκι και τα λοιπά. Καλό παιδί όμως. Εγώ τώρα που τον είδα έχει ηρεμήσει το μάγουλό του. Έχει γίνει καλό σαν... είναι καλό παιδί. Ο Σαουρίδης έχει ηρεμήσει. Έχει μια πρότητα. Έχει μια... Παράτησε το οπαδικά. Είναι σε μια εταιρεία φαρμάκων και σε ρόπα. Πάει πολύ καλά. Έχει διαγράψει το οπαδικό του κομμάτι και πηγαίνει βαδίζει σε... Καλά, με τόσα που τον είχες πει, σε κάθισε και σε μίλαγε. Τι κάθισε και με μίλαγε? Μα εγώ με τον... Το άκουσες αυτό ή τον είδες εσύ? Τον είδα. Μα εγώ με τον Σαουρίδη, σαν άνθρωπος, δεν έχω κάτι. Ούτε αυτός με μένα. Στο κομμάτι του Super 3 είχα κόντρα εγώ μαζί του. Δηλαδή... Που είναι καλός με τους φίλους του, είναι καλός με τη μητέρα του, είναι καλός γιος. Αλλά στο οπαδικό κομμάτι έχω. Καλά, εντάξει, ναι, και εγώ το, να σου πω, εγώ τον Νέγρη ξέρω. Από με μουσική που ασχολούμαι και τέτοια. Ναι, ο Νέγρη είναι Μαριανός. Καλλιτέχνη, ο Νέγρη και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Τον Νέγρη τον ξέρω που. DJ και τα λοιπά που είμαι και τον ξέρω από εκεί. Ναι. Το Γιάννη. Εντάξει, και αυτός δεν είναι κακό παιδί, ρε φίλε, απλά εντάξει. Απλά έγινε σούπερα. Ήταν τον Άρη, δεν τον αγαπούσε, αγαπούσε τον Super 3 πιο πολύ. Κατάλαβες. Καλά, ναι, δεν είναι κακό αυτό. Εντάξει, εγώ αξίζω. Ναι, εντάξει, αξίσιμο εγώ. Εντάξει, ναι, και εσύ την original μια χαρά να πούμε. Εντάξει, κοίταξε, έχει κάνει και λάθη original, έχει κάνει και. Έχει κρατήσει και. Προσκύνησε τον αυτό, τον Μελισανίδη. Κάνετε τις κότες εκεί στο Μελισανίδη. Τι έκανε η original δηλαδή. Όταν έφυγε ο Χατζηχρήστος, αυτό είναι. Ποιο Χατζηχρήστος έφυγε και ο Παπαγιανόπουλος ήρθε, ρε φίλε. Τι πλάκα με κάνεις. Εδώ συνεννοηθήκατε να ρίξετε την Άρη Γάμα Εθνική. Που ο παδός, ας πούμε, του Άρη, σε καμία των περιπτώσεων. Δεν θα κάτσε, ρε φίλε, μισό λεπτό περίμενε. Δηλαδή την Άρη την έριξε ο original. Εγώ την έριξα. Σε συνεννόηση με τον Αυτόνα. Ποιος την έριξε? Δεν μπήκατε μέσα. Δηλαδή, μισό το δεν μπήκατε μέσα. Πώς τι, με τον Πανθραϊκό δεν μπήκατε μέσα? Ναι, θα χάναμε, ρε φίλε. Χάναμε ένα μηδέν τίποτα. Στο 90 έγινε αυτό. Και επειδή χάνατε, τι έγινε, δηλαδή τι? Εντάξει, μπήκαν κάποιοι μέσα που δεν ήταν από την original, γιατί ήμουν και εγώ στο γήπεδο τότε. Ναι, γιατί μπήκαν? Και με ποιο εντολή μπήκαν? Δεν μπήκαν με κανένας εντολή. Μπήκαν από το πέταλο, πηδήξαν μέσα και μπήκαν. Πηδήξαν μέσα και μπήκαν. Εγώ, ρε φίλε, ξέρω ότι τα έχετε βρει με τον Μελισανίδη που τον κράζατε. Έριξε την ομάδα Γάμα Εθνική να πούμε, ενώ του ΠΑΟΚ τα πλήρωσε τα χρέη. Θα μπορούσε να ήταν ο Μελισανίδης. Αυτό είναι σωστό που λες. Τζάμπα μάγκας έγινε. Εγώ το Σαββίδι τον κάνω κριτική, αλλά λέω, ρε φίλε,
Τέτοια ξεφτύλα τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ σαν τον Άρη. Σαν τον Άρη και τον Ηρακλή, ο ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Άρης, Ηρακλής και ΑΕΚ δεν ξεφτυλίστηκε ο ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ το σέρνω άλλα τον ΠΑΟΚ εγώ, αλλά δεν ξεφτυλίστηκε ο ΠΑΟΚ. Όπως ο Άρης. Ναι, άντε μπράβο για το Μελισσανίδη. Και το Μελισσανίδη και πάμε σε διάλειμμα, σου πω δύο κουβέντες. Ναι. Οκτώβριο έρχονται εκλογές της ΕΠΟ. Έρχεται η Αγία Σοφιά και το μπάτζετ της ΑΕΚ. Είναι τρία. Το Μάρτιο δεν είναι εκλογές ΕΠΟ, νομίζω. Όχι, είναι τον Οκτώβριο. Το είναι τρεις καυτές πατάτες για το Μελισσανίδη. Το ξέρω. Αν ο Μελισσανίδης πάρει την ΕΠΟ, φέρει παιχταράδες και χτίσει την Αγία Σοφιά ή τέλος πάντων την ξεκινήσει, θα βγω και θα πω είσαι παραγοντάρα. Αλλιώς είσαι τζάμπας. Είπα, αυτό ναι, είναι σωστό, ναι, σωστό, δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο να μαλώσω και να κάνω, αλλά λέω το ότι ο άνθρωπος αυτός έκανε μια ωραία μαγιά, έβαλε μέσα τόσους εργάτες, τόσο αυτό και τα λοιπά, αντικομμουνιστικό αυτό και τα λοιπά. Η αριστερή της original ήταν υπέρ της εταιρείας, άρα πήγαν με το δεξιό. Έχει πολλά φίλε καλή, ένα λεπτό θα κάνουμε διάλειμμα, τα λέμε, για χαρά. Άντε τώρα. Πέσαν οι γραμμές παλιό σκύλα 2-31-0-90-90-90. Ρωτήστε ό,τι θέλετε, πείτε ό,τι θέλετε, εκτός αν είναι μηνύσιμο ή κολάσιμο. Και πώς το λένε, γιατρέ? Ναι. Λοιπόν, μέχρι να γεμίσω, διαβάζω δύο μαντήματα. Γιατρέ, η βλεφαρίτιδα. Η βλεφίτιδα. Συγγνώμη. Γιατρεύεται με βελονισμό. Επίσης, ο βελονισμός βοηθάει σε προβλήματα στήσης. Και στα δύο, ναι. Δηλαδή, τι και στα δύο, ναι. Ναι, μπορούμε να βοηθήσουμε. Δηλαδή ένας που δεν του ναι, κάνει κούκου. Ναι, βέβαια. Υπάρχει. Το βελονισμό βέβαια, γίνεται. Ναι, ναι, ύψο της λίπητο, ναι, βεβαίως. Τι λίπητο. Και βελτίωση της λίπητο, της γενετήσιας ορμής. Ορμής. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή και σε παντρεμένο 30 ετών. Και σε ανίπαντο. Ανίπαντος, εντάξει. Ο παντρεμένος του κάνει κούκου με τη γυναίκα του. Κάτι γίνεται. Με το βελονισμό. Βεβαίως. Με αυτά δεν μας τα πες, γιατί. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα. Παίρνει και αετό. Λέτο. Γαμώ τα γυαλιά. Παίρνει και λέτο ο Παναθηναϊκός. Γεμίζει ποιότητα από τη μέση και μπροστά. Με τον Μεστό βρήκε λύση πίσω δεξιά. Σωστό. Και αυγούν ο Βραζιλιάνος στόπερ και ο κεντρικός χάφ θα είναι άλλη ομάδα που να μην ήταν και αφραγκούζος και να ήταν κανένας Μπρούκλης λεφτάς, λέει, τι θα γινότανε. Καλημέρα, φίλε. Ναι, έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Έλα, έκτζης από Σάμο, φοιτητής. Γεια σου, Σαμιώτη. Τι κάνεις? Χαλκιδέος, ρε, που σπουδάσεις, Σάμο. Ναι, με μπερδεύεις, ρε, φίλε. Χαλκιδέος, ναι. Σωστό. Σωστό. Καλησπέριζω και τους κυρίους. Κυρίους. Α, τους φίλους. Ναι, ναι, γιατρό. Ναι, σωστά, ναι. Καλά ρε σειρά αυτό που λέτε. Έχεις μετατρέψει την εκπομπή σε ιατρικό ανακοινοθέν. Αντί για μηνύματα, διαβάζει ιατρικά μηνύματα. Α, φίλε, κάθε εκπομπή είναι ιδιαίτερη. Κάθε εκπομπή έχει ένα διαφορετικό χρώμα, μια διαφορετική φιλοσοφία. Αύριο μπορεί να φέρω εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Προχθές ήρθαν οι ηθοποιοί. Ο Τζελέπης ήταν απ' έξω και ο... Αχ, το ξέχασα τον άλλο το δικό μας. Ορίστε. Ξέχασα. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Τουλάχιστον για να διευκολύνουμε και κανένα ηλικιωμένο, πάρτε και τον μπαμπούλα να φεύγει αμέσως ο άνθρωπος, ρε. Να κάνεις και κανένα λειτουργήμα. Εσύ πόσο χρόνο είσαι, ρε φίλε? 19, φοιτητής είμαι. 19 φοιτητής. Και είσαι σίγουρος ότι θα φύγεις μετά τον ηλικιωμένο? Πω, χτύπα ξύλο, ρε μαυρόγατα, αμάν. Δηλαδή, περνάς έξω από μια πολυκατοικία, αυτοκτονάει ένας από πάνω και πέφτει απάνω. Δηλαδή τι κοροϊδεύεις τον άλλο, εσύ νομίζεις. Τι να σου πω και εσένα, μωρέ, αμάν βραδιάτικα. Τι αμάν, δηλαδή λες για τον ηλικιωμένο. Παππού έχεις? Όχι. Δεν έχεις, μπαμπά έχεις? Έχω. Πόσο χρονό είναι? 64. Ναι, 64 χρονών, μεγάλος έκανε. Ναι, ναι. Δηλαδή αν πεθάνει δεν σου φανεί τίποτα παράξενο. Ή θα κλαις. Εντάξει τώρα, τι ήταν αυτό τώρα που ρώτησες? Κομπλάρισε. Κομπλάρισε τώρα? Όχι, ναι, όντως. Κομπλάρισε. Αλλά όταν ο παπάς ηλικιωμένος 64, ξεχνάς ότι είναι 64 ο παπάς. Ναι. Λέγε, σε ακούω εγώ τώρα. Μην κολώνεις. Σε βλέπω κόλωσες γι' αυτό. 19 χρονών κόλωσες. Σου πάει σε 15 δευτερόλεπτα δύο πράγματα, κόλωσες βλέπω. Ναι. Εντελώς. Εντελώς. Ναι, εντελώς. Ναι, εντελώς. Για το χθεσινό παιχνίδι, πώς φάνηκε η ΑΕΚ? Δράμα. Δεν ήταν καλή θες καθόλου. Γιατί με τον ΠΑΟΚ ήταν καλή? Θες μια αλήθεια για την ΑΕΚ? Έπιασε ταβάνι στον 236ο όροφο στους δίδυμους πύργους.
Από εδώ και στο εξής η ΑΕΚ μόνο χειρότερα μπορεί να πάει. Το κατάλαβες? Μπορεί να παραμείνει στην ίδια θέση. Δεν το βλέπω. Βλέπω τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να σε περνάνε και να βγαίνεις τέταρτος. Στο τέλος. Στο φίνις. Ό,τι έχεις πάρει το πήρες από τον προπονητή σου. Εάν ήταν ο Δέλλας θα σου να εκεί που είναι η Τρίπολη τώρα. Εάν ήταν ο Δέλλας. Αυτό συμφωνώ, ναι. Ναι, αυτό, ναι, ναι, έτσι πιστεύω εγώ. Γιατί το βλέπω και στον Ατρόμητο. Ελέω προπονητή. Ελέω προπονητή είσαι σε καλή κατάσταση. Εγώ άκουσα για δύο μεταγραφές. Τρεις ότι θα γίνουν. Σιγά μην κάνει ο Άπλος μεταγραφές. Ποιες μεταγραφές δηλαδή. Εγώ ξέρω για ένα εξτρέμ. Εξτρέμ. Ναι. Τι θα το κάνεις. Ένα δεξί. Ναι. Γιατί έχει ανάγκη η ΑΕΚ από εκεί. Πρέπει να ενισχυθείς αυτή τη γραμμή. Ξέρεις που θέλει. Εξτρέμ, φορ και στόπερ. Τι θέλει. Στόπερ. Ναι. Και φορ οπωσδήποτε. Και φορ. Μάλιστα. Εξτρέμ δεν θέλει. Για μένα νομίζω ότι χρειάζεται ένα. Εξτρέμ. Δεν μπορεί να έχεις τέσσερα δεκάρια και να παίζεις συνέχεια με αυτά. Ποια είναι τα δεκάρια, ρε. Ο Μάνταλος. Χθες έβαλες τέσσερα γκολ. Ποιος, ο Μπουανανότε είναι δεκάρι. Δεκάρι παίζει και ο Βάργκας. Τι Μπουανανότε, ρε. Αυτός 4 μηνών γεννήθηκε. 8 χρόνια στην θερμοκοιτή δεν ήταν. Ποιος Μπουανανότε. Έχεις τρελαθεί, ρε. Αυτός μέχρι να το βγάλω από τη θερμοκοιτήδα. Τρεις κυβερνήσεις αλλάξαμε. Άσε ρε τώρα, τρελάθηκες. Τι μας λες τώρα, ρε, τι δεκάρια. Με αυτή τη μούρη, ρε, ο Μάνταλος μπορεί να γίνει ηγέτης στην ΑΕΚ. Με αυτή τη μούρη, ρε. Είναι αυτή η μούρη, ρε. Εγώ σου μίλησα για ηγέτη, ότι πρέπει να μείνει ο Μάνταλος. Τι Μάνταλος, ρε, να χτυπήσεις τον Ολυμπιακό με τον Μάνταλο, να πούμε, και τον ΠΑΟΚ. Μα ρε Ραβδόπουλε, δεν σου είπα ότι ο Μάνταλος είναι καλός παίχτης. Τι σου είπα εγώ για τον Μάνταλο τώρα. Με λες, θέλει, λέει, ένα center for. Ναι, το ξέρω, μπράβο. Θέλει, λέει, εξτρέμ, γιατί δεν λέει εξτρέμ. Ο Πλατέλας δεν σε κάνει, δηλαδή. Ο Βάρκας δεν σε κάνει. Ο Μπαρμπαρόσας δεν σε κάνει. Δεν σε κάνει. Εντάξει. Όχι, όντως έχουν ανέβει πολύ. Ειδικά ο Μπαρμπαρόσας είναι πολύ καλός. Σέντερ φορ θέλεις, δεκάρι και στόπερ. Τι θες άλλο. Μπακ δεξί τον καλό έχεις. Καλά, ο Σοηλέδης είναι ψιλοταγαράκος. Εντάξει, και εκεί μπορεί να πάρεις κάτι. Τερματοφύλακα έχεις αυτόν τον τρόφιμο φυλακών Κορυδαλού, τον Ανέστη, ο οποίος πάει αρκετά καλά τώρα τελευταία. Αν και στον γκολ φταίει εχθές. Φταίει στον γκολ. Το γκολ δεν το μετρήσαμε πολύ. Μέσα στην περιοχή. Έλα ρε το ταγάρι, τώρα απόκριση είναι αυτή που κάνει. Τη δίνει να πούμε την μπάλα μια και πάει προς τον πέναλτι στο Βέλιο. Σηκώνει το Βέλιο μέχρι τον Ιησού Χριστό επάνω. Παραμένει για 1,5 δευτερόλεπτο όρθιος και σου καθίζει την κεφαλιά. Και εσύ ρε Βέλιο, από τον Ηρακλή θες να πας στην Άρσεναλ. Άντε να σε δω ρε το καλοκαίρι που θα πας ρε Βέλιο. Τζάμπα χαραμίζεται ο Βέλιο. Τζάμπα χαραμίζεται ο Βέλιο. Λέγε. Ναι. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσω. Την άλλη εβδομάδα παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ναι. ΠΑΟΚ, στο Καραϊσκάκι. Ναι. Πώς το βλέπεις αυτό το παιχνίδι, ρε? Κοίταξε, όλα τα παιχνίδια Ολυμπιακού ΠΑΟΚ έχουν ιδιαιτερότητα. Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι κολώνει, σκαλώνει, κομπλάρει. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τα χάφ του Ολυμπιακού και η στόπερ του Ολυμπιακού από αυτό το ΠΑΟΚ, δύο γκολ μπορεί να φάνε εύκολα. Όπως βέβαια σε αυτή την άμυνα του ΠΑΟΚ μπορεί ο Ολυμπιακός να βάλει τέσσερα. Αλλά τα τρώει τα γκολ ο Ολυμπιακός από αυτό τον ΠΑΟΚ. Με Ροντρίγκες, με Μακ, με Πέλκα και με Κλάους. Είμαι Μπερμπάτοφ, περπατητή. Περπατώντας. Γεια χαρά, φίλε. Έγινε, έλα. Επόμενη γραμμή. Περπατώντας ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πεσμένος. Τα εξτρέμ του είναι πεσμένα του Ολυμπιακού. Τα χάφ του τα αμυντικά είναι πεσμένα του Ολυμπιακού. Τα στόπερ του Ολυμπιακού είναι πρόβλημα. Οι επόπτες του σώζουν. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Ήθελα να πω κάτι για τον Παπαδόπουλο του Ηρακλή. Να πεις, φίλε, ό,τι θέλεις. Ο οποίος μ' αρέσει κιόλας, δηλαδή. Σ' αρέσει. Καλ... άμυνα δεν το βρίσκεις άδειο πίσω, είναι καλό. Δύσκολα το βρίσκεις άδειο πίσω, είναι προσεκτικός στην άμυνά του. Είναι προσεκτικός, έτσι, ναι. Έτσι, αλλά έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει να έχεις και το ένστικτο του προπονητή. Τι θα πει ένστικτο, το ένστικτο δεν το έχει, πόντιος είναι. Δεν έχει ένστικτο. Όταν... Δηλαδή ο προπονητής, άκου να δεις. Ο μεγάλος ο προπονητής τι κάνει. Τρώει ένα 0 στο 10. Ωραία, σηκώνομαι πάνω, αξιολογώ την κατάσταση. Δεν ανοίγομαι. Και μου δίνει η μοίρα τη δυνατότητα ο MVP μου ο Σαραμαντάς και βγάζει έξω τον μπακάκι. Πολύ ωραία. Το βγάζει τον μπακάκι έξω. Και μένει με 10. Μένει με 10. Εκεί τι κάνω. Αμέσως πρώτη αλλαγή. Αμέσως πρώτη αλλαγή. Πρώτη αλλαγή. Ο Ζιαμπάρης μου βάζει αυτό το αυτογκόλ. Δεν τον θέλω στην ομάδα μου. Στο 30 έχεις φύγει, 25. Είσαι μπερδεμένος. Καρασαλίδη στόπερ.
να μπορώ να κατεβάζω και την μπάλα από πίσω. Ξέρει μπάλα ο Καρασαλίδης. Και δεν έχει το Van Basten. Η ΑΕΚ να πω. Πρόσεξε, πρόσεξε. Μην μπαίνει στη λεπτομέρεια. Όχι, μπαίνω στη λεπτομέρεια θα πω. Η Τζόγλου δεν βγαίνει. Ποτέ από εκείνο το μάτς. Δεν βγαίνει. Βάζει τον Μπουλούτε εκεί τον Ασχημομούρη δεξιά, όντως σωστά, και πετάει τον Κυριακή διχάφ. Γιατί όμως, γιατί, θα σου πω το γιατί εγώ. Ναι. Γιατί, και κάνεις και μια εσωτερική αλλαγή. Πασάς κέντρο, Τσιλιανίδης αριστερά. Ό,τι έχει κάνει ο Τσιλιανίδης στη ζωή του, το έκανα από αριστερά. Ό,τι έκανε στη ζωή του. Γιατί εγώ έχω δυο σεντερμπάκ αντιπάλους στα γάρια και ένα Βέλιο που είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή να το φορτώσω και να μου κάνει γκολ. Για να φτάσω η μπάλα μου στο Βέλιο, από τον άξονα δεν μπορώ. Πρέπει να πάει στην πλάγια γραμμή. Θέλω τη διαγώνια μεγάλη παλιά να πάει στον Μπουλούτ και στον Τζιλιανίδη. Με τον Πασά εκεί να κάνει τον κόφτη, τον δεκαροκόφτη, τον Κυριακίδη να είναι κόφτης και εξτρέμ, γιατί είναι αθλητάρα, να φορτώσω στο Βέλιο. Βγάζει τον Ιτζόγλου. Και έχει τον Πασά 90 λεπτά μέσα. Σε ποιο λεπτό τον έβγαλε τον Τζόγλου, στο πρώτο ημίχρονο? Στο αρχές δευτέρου ημιχρόνου, δεν βγαίνει. Ωραία, περίμενε. Με το που μένει με 10 παίκτες η ΑΕΚ, σαν Παπαδόπουλος, σαν προπονητής με προπονητικό ένστικτο, πετάγεις από τον μπάγκο. Περνάω. Άμα δεν το συγκρίνεις εκεί, ότι έμεινε με 10, να κάνεις αλλαγές εκείνη τη στιγμή εσωτερικές, έχεις δεν παίκτες. Με ένα γκολ περνάω. Κάνω ένα-ένα και περνάω. Έχω και την τύχη να είμαι και εκπέδρας και να βάλω ένα και να φάω. Εντάξει τώρα, βρήκαμε τον Παπαδόπουλο, τον κάνουμε κριτική, ωραία. Όμως ο Παπαδόπουλος έχει σωμένο τον Ηρακλή από τον πρώτο γύρο με αυτό το μπάτζετ. Στον ημιτελικό κυπέλου θα αντιδράσεις. Εκεί θα πάρεις και τα ρίσκα. Δεν θα κάνεις αυτό που έκανε ο Δέλας στο Καραϊσκάκι, αλλά εν μέρει θα το κάνεις κιόλας. Τον έχεις με 10 παίκτες στον ημιτελικό. Σοβαρά μιλάς τώρα. Και θα καθίσω εγώ τσούκου 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 αν θα βάλω γκολ. Θα το πιέσω, θα βγω μπροστά. Θα πιέσω μπροστά. Θα τον αφήσει στην ησυχία. Να δεις το ημίχρονο πως βάλει τρίτο center back και κλείνεται πίσω αυτός. Αλλά άμα το δώσει στο περιθώριο 20 λεπτά και ένα τέταρτο τσούκου 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 τσούκου, δεν γίνεται. Ένστικτο προπονητικό θέλει εκεί. Και να πάρεις ρίσκο. Καλός προπονητής είναι για τον Ηρακλή. Καλός προπονητής είναι για τον Ηρακλή. Τώρα ζητάμε. Να κάνει κινήσεις προπονητής των 2 εκατομμυρίων τη στιγμή που ο Παπαδόπουλος δεν παίρνει 100.000 το χρόνο. Ζητάμε από τον Τσιλιανίδη να κάνει το δεκάρι που δεν είναι η θέση του, είναι από αριστερά, με 35.000 συμβόλαιο. Αυτές είναι οι δυνατότητες, ρε κύριε. Και δεν μπορεί ο Παπαδόπουλος 15 παίκτες να έχει σε ένα μήνα 8 μάτς. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Για χαρά. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει. Ζητάμε και από τον Παπαδόπουλο κάποια πράγματα, αλλά από την άλλη μεριά εκεί που έφτασε τον Ηρακλή. Με αυτό το υλικό, με αυτού τον κόσμο στην κερκίδα, με αυτή τη διαιτησία, με αυτό. Μια χαρά είναι. Και με το Σαρλί που έχει πει για τον Μαρινάκη, δεν το βάζει στον πάγκο. Μπούφι! Θέλετε και μπέναλτι να σα δώσουν. Με το Σαρλί στον πάγκο. Να κάνει τον τζαγκό εκεί με το σκούφο, την τουμπιώτη και τη μαγιά. Έχετε χαζέψει τελείως. Επόμενη γραμμή. Και Ξάνθη άσος είναι πάλι αύριο. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Παιδιά, τι παιδιά, ρε φίλε. Και οι τρεις μαζί είμαστε 1,5 αιώνα ζωή. Τι παιδιά. Εντάξει, παιδιά είστε. Δεν θα σα πω πατεράδε μου. Ναι. Ο Προμηθέας είμαι. Γεια σου, Προμηθέα. Θέλω να σταθώ σε τρία. Ο Δεσμότη. Ναι. Ναι, ο Δεσμότη. Ο Δεσμότη. Την παράσταση που έχει σηκώσει ποτέ το ρώσικο θέατρο. Κυριολεκτικά. Σ' αρέσει το θέατρο. Πάρα πολύ και το musical. Ποιο musical του Δανιανίδη. Πώς περνάω, ναι. Εντάξει. Κάτσε και τα λοιπά. Πώς. Οι γάτες. Musical, εντάξει, είναι αναγνωρισμένα musical. Αλλά θα καταλήξω. Μην το κάνουμε στην κουλτούρα. Είσαι κουλτουριάρης, να πούμε, κόμενος. Μάλιστα. Να ακούν και οι κοπέλες. Ναι. Ο Προμηθέας. Δεν ήθελα, είμαι τρελή λύση. Πρώτον, δεν είμαι κόκκινος να πω στις καλόγρες με τον Άγιο Ραφαήλ. Στην άκρη αυτό. Ναι. Δεύτερον, ο Ηρακλής έχει αγωνιστικά, είναι πολύ μικρή ομάδα. Ηρακλής είμαι. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο σωματείο. Πολύ μικρή ομάδα. Και γι' αυτό ποιος ευθύνεται, η αυτόνομη θύρα 10. Η αυτόνομη θύρα 10, γιατί το λες αυτό, να μου το αιτιολογήσεις. Παρακαλώ, τι ομάδα είσαι, Προμηθέα? Ηρακλής. Πας στο γήπεδο? Κανονικά. Έχω αγοράσει διαρκεία, δεν πηγαίνω απλά. Δεν πας στο γήπεδο, ναι. Ναι, γιατί δεν είσαι ασφαλής.
Φταίει η θύρα 10 για που είναι ο Ηρακλής μικρός, λες. Για ποιο λόγο το λέω. Ναι, για να ακούσω την αιτιολογία, ναι. Δεν πληρώνουν εισιτήριο. Δεν πληρώνουν εισιτήριο, λες. Επηρεάζουν τις αποφάσεις. Δηλαδή δεν παίρνουν διαρκείες και τέτοια. Μάλιστα. Ναι. Επηρεάζουν με τον τρόπο τους τις αποφάσεις. Ναι. Δεν μιλάει κανείς γιατί έχουν καταστρέψει το μπάσκετ. Δεν το έχουν αναλάβει οι ίδιοι. Ναι. Δεν ακούω για αυτούς τίποτα επιθυμίες, κάτι, κριτική, οτιδήποτε. Θέλουν να διοικήσουν. Είναι κακέκτυπο του Super 3. Κακέκτυπο του Super 3. Βέβαια. Είναι ούτε καν original, φαντάσου. Ούτε καν το πραγματικό. Για να αλλάξει κάτι στον Ηρακλή πρέπει να φύγουν αυτοί από εκεί πέρα μέσα. Δηλαδή τώρα, αν δεν ήταν αυτοί εδώ. Ναι. Και ήταν ο Παπαθανασάκης, θα έκανε καλύτερα πράγματα. Τον εμποδίζουν δηλαδή να κάνει πράγματα όπως πια. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα θα είχε 5.000 φιλάθλους κομψούς. Κομψούς. Αξιοπρεπείς. Ναι, ναι. Όπως όλοι οι Ηρακλειδείς. Ναι. Θα είχε κάποιους παράγοντες δίπλα του Παπαθανασάκης, μεγάλους Ηρακλειδείς, που τώρα συχαίνονται τον Ηρακλή. Δεν πάνε λόγω της σειράς 10, δηλαδή μου λες. Θα πω ένα παράδειγμα, ο κύριος Ρέμος. Ναι. Αγαπάει τον Ηρακλή. Πού να ξέρω εγώ, γκόμενος του Ρέμου είμαι. Πού να ξέρω. Χθες είπες κάτι στο μεσημέρι. Τον αγαπάει ο και ο κόκκινος αντίστοιχα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Ο Ρέμος δηλαδή τραγούδισε και ο Πάριος ήταν Παναθηναϊκός και τραγούδισε το Περέα μου, Περέα μου με το Σαρονικό. Είναι επαγγελματία. Δεν, στο θέμα δεν του χωνεύει του Ηρακλήδη ο. Α, μπράβο. Όχι ο Ρέμος. Ναι. Στου αυτόνομου. Δεν ξέρω. Ναι. Παράλληλα όμω το δημοσιογραφικό λόμπι τη πόλη. Δηλαδή αν του χώνευε. Τι θα έκανε ο Ρέμος αν του χώνευε. Θα μπορούσε να φέρει το Μυτιλινέο προσεγγίσει στον Ηρακλή. Το Μυτιλινέο που κατέστρεψε τον Ηρακλή ο Μυτιλινέος. Ο καταστροφέας του Ηρακλή είναι ο Μυτιλινέος. Και ο άλλος ο Τεμπέλχανος, ο Σπανουδάκης, ο φίλος του. Να σου πω, κάποια λάθη σκηνής που έχουν συμβεί, ναι. Έχουν παρέμβει τρίτοι άνθρωποι μέσα, έχουν δει σε αυτό το κομμάτι. Κανένας δεν είχε λόγο να καταστρέψει τον Ηρακλή από αυτούς όλους. Ναι. Δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο σκοπό. Για ποιο λόγο το κάνει ο Μυτιλινέος για βίτσιο. Έχει τόσες γυναίκες, άμα θέλει. Ποιος έχει κάποιο νόημα. Ποιος έχει γυναίκες. Παράδειγμα λέω. Α. Δεν ξύπνησε μια μέρα αυτούς τους άνθρωπους και λέει τι να κάνω σήμερα. Να καταστρέψω τον Ηρακλή. Ναι. Δεν έχει, δεν βγάζει κάπου σε λογική. Το κατέστρεψε όμως. Κάποιοι τοπικοί παράγοντες, ναι. Οι οποίοι ζουν, νικητιάζουν πάνω στον Ηρακλή. Ναι. Έκαναν τον Ηρακλή αυτό που είναι. Ναι. Όπως και στον Ερατίστια. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έφυγαν, υπήρχαν, υπάρχουν και δυστυχώς θα υπάρχουν ακόμα. Που αυτοί οι άνθρωποι έχουν, ανήκουν κάπου σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Ναι. Άρα αυτό είναι το πρόβλημα για μένα του Ηρακλή. Μάλιστα. Δηλαδή αν φύγουν θα βελτιωθούν τα πράγματα. Ναι, γιατί μπορεί να έχεις 5.000 ανθρώπους που θα πληρώνουν όλοι το εισιτήριό τους. Θα μπορείς. Είπες ότι είναι κακέκτυπο του Super 3, μου είπες προηγουμένως. Ναι, ναι, είναι, οι κινήσεις είναι πολύ κοντά. Είναι παράλληλες. Άρα και ο Super 3 λες κατέστρεψε τον Άρη, αυτό μου λες τώρα. Ναι, κατά την άποψή σου. Όταν, ναι. Όταν μπλέκεται, όταν πάει ένας συσταγωγικά αγράμματος χωρίς να έχει εμπειρία διοίκηση να διοικήσει μια ΠΑΕ, τι θα την κάνει. Μπορείς εσύ χωρίς δίπλωμα να διοικήσει μια Ferrari. Ακόμα και έτσι όπως είσαι τώρα. Θα την καταλαβαίνει τρακάρεις. Ναι, μάλιστα. Δεν μπορεί να ρωτήσει μια Φόρμουλα 1, ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε ο Γιάννης ο Κώστας κτλ. Δεν μπορώ να κάνω εγώ μια εγχείρηση, όσο καλή και αν θέλω. Δεν μπορώ να κάνω βελονισμό, αφού δεν ξέρω. Παίζω βαλάκια για στόχο. Μάλιστα. Την άποψη τη δική σου την εστερνίζονται και άλλοι να κλειδεί. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Αν όχι, τότε είμαι μαγιά. Τότε? Τότε είμαι η μαγιά. Η μαγιά. Θα προσελκύσω κι άλλους. Θα προσελκύσεις άλλους. Μάλιστα. Οκ, προμηθέα. Θέλω και το γιατρό κάτι τελευταίο. Ναι. Γιατρέ, για να έχω υπερδιέγερση, τι πρέπει να κάνω. Πόσο χρόνο είσαι. Γύρω στα 34. Και έχεις ανάγκη από υπερδιέγερση. Ναι. Ελεύθερος είσαι. Ναι. Ελεύθερος είσαι, λέω. Ναι, 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 κανονικά. Ναι. Ναι. Τώρα που θα έρθει ο γιατρός, γιατί πήγε μέσα μου φέρει το κινητό, θα σου πει. Η σπιρουλίνα βοηθάει. Καλά είναι δυνατόν στα 34 να θέλεις εσύ σπιρουλίνα για να έχεις υπερδιέγερση. Δεν μου φτάνει 6 φορές, θέλω 10. Θέλω πλήθος. Α, είσαι δηλαδή αχόρταγος και θέλεις, ναι. Ναι, αυτό λέω υπερδιέγερση, όχι διέγερση. Υπερδιέγερση. Κοίταξε τώρα, μετά το τρίτο, νομίζω ότι δεν θα έχεις και διάθεση. Εσύ θες δηλαδή. Ναι, υπερδιέγερση, αυτό ζητάω. Υπάρχει τέτοιο πράγμα να γίνει, μπορεί να συμβεί. Εσύ Προμηθέας, λένε. Ναι, ναι. Προμηθέα. Μήπως έχεις μπλέξει με καμιά Μητρομάνα, ρε Προμηθέα. Όχι. Όχι. Εντάξει. Δεν μου δώσεις μια τρελή. Γιατρέ μου, εδώ, υπερδιέγερση λέει αυτός. Θέλει, λέει, είναι 34 χρόνια και θέλει να έχει υπερδιέγερση.
Δηλαδή θέλει παραπάνω να μου πει. Υπερδιέργεσαι. Ένα, συνεννόηση. Πες τον αρετή, με είπες προηγουμένως. Υπερδιέργεσαι. Δηλαδή δεν μου φτάνει η ποσότητα που κάνω, θέλω ακόμα να διπλασιάσω. Θέλει να διπλασιάσει τις φορές. Ναι. Ε, τι είναι. Υπάρχει θεραπεία, υπάρχει κάτι να γίνει διπλάσιο. Φαρμακευτικά. Συγγνώμη, να γίνει διπλάσιο. Θέλει να βελονιστεί για να πει, για κάνει περισσότερες φορές σεξ. Τι θέλει αυτός. Αύξησε τη λίμπιντο, ναι, βέβαια. Αύξησε τη λίμπιντο. Έτσι λέει. Τη λίμπιντο. Αυτό λέει. Ναι. Μπράβο. Σαφώς. Θα έρθει σε Εγνατία 63. Τι ώρες πρέπει να τρέξει. Κάθε πρωί 9 με 1. Ωραία. Μπορεί να τηλεφωνήσει. Ζητάω εσένα προσωπικά, έτσι. Προμηθέα αυτοικανοποίησε πολλές φορές. Και αυτό βέβαια, ναι. Πόσες φορές. Τώρα εντάξει. Τι να σου πω. Πόσες. Αρκετές. Όχι άθιμος διψήφιος. Δηλαδή τη μέρα πόσες μπορείς να... Σε σεξ γύρω στις 6-7 φορές. Αυτοικανοποίησε, λέω, 7 φορές. Όχι, δουλεύω. Δουλεύω κάθε μέρα 12 ώρες, έτσι. Δεν μπορώ... Δηλαδή δουλεύεις 12 ώρες και αυτοικανοποίησε και 6 φορές. Φίλε, εσύ είσαι... Παίρνω να καταλάβω τι. Δεν έχει σύστημα αυτό. Τυχαίνει να δουλεύω και 16 ώρες και 15 ώρες. Δεν μπορώ να... Αντιλαμβάνεσαι. Εσύ... Δεν έχω κάποιο μέσο όρο. Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω μέσο όρο. Ναι. Τι ακούγεται. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να μιλήσω με τον ιδιοκτήτη του φαρμακείου. Εγώ, ναι, πείτε μου. Α, γυναίκα είστε. Χίλια συγγνώμη, είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Θα ήθελα να μιλήσω σε κάποιον άντρα. Σας παρακαλώ, μην τρέπεστε. Εγώ με την αδερφή μου αυτό το μαγαζί το έχουμε πάνω από 20 χρόνια. Έχουμε ακούσει ένα σωρό περιστατικά. Γι' αυτό κοιτάξτε με σαν γιατρό σας και πέστε ποιο είναι το πρόβλημά σας. Το πρόβλημά μου είναι. Είναι αυτό. Όποτε έχω στήσει, δεν πέφτει με τίποτα. Δηλαδή, αυτοικανοποιούμε και 20 φορές τη μέρα, αυναλίζουμε συνεχώς, αλλά η στήση, δεν πέφτει με τίποτα. Τι μπορείτε να μου δώσετε γι' αυτό. Δεν πέφτει. Με τίποτα. Δηλαδή, ό,τι και να έχω προσπαθήσει και μόνος και με... Και 20 φορές, ε. Και παραπάνω μερικές φορές. Θα περιμένετε μισό λεπτό να συνεννοηθώ με την αδερφή μου. Βεβαίως, σας περιμένω. Μην φύγετε. Όχι, δεν θα σας περιμένω. Το συζήτησα με την αδερφή μου. Ναι, και τι θα μου δώσετε. 400 ευρώ την εβδομάδα και το 1/3 του φαρμακείου. Είναι λίγα. Γεια σας, Προμηθέα, επόμενη γραμμή. Λοιπόν, σχετικά με την όσο Stan Gandhi, δώσε το τηλέφωνο μου εκτός αέρα στον ακροατή για να του δώσω πληροφορίες. Ναι, αλλά εγώ έχω τα τελευταία 3 νούμερα του κινητού σου, φίλε, 011. Οπότε θα πάρεις τηλέφωνο εκτός αέρα το Χιλιτίδη και θα μας δώσει το τηλέφωνο σου, γιατί αυτή την όσο δεν την ξέρουμε. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τι γίνεται. Καλά, φίλε, εσύ τι. Ο οπτικός είμαι. Ο οπτικός. Παρατσούκλι είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι το παρατσούκλι, τέλος. Σχετικά με οπτικά και τα λοιπά. Έχω ρε Κωστή. Δεν μου λες, πήγε σήμερα η γυναίκα μου να μου πάρει γυαλιά, τα οποία ανοίγουν και κλείνουν με μαγνήτη και είχαν 80 ευρώ. Ενώ στο καφενείο ένας φίλος μου λιμανίσιος μου βρήκε με 7 ευρώ. Ναι, πες αυτό τώρα τα 7 ευρώ, άμα κάτσεις πολύ ώρα στον ήλιο παίρνουν φωτιά. Έτσι πες το, τι 7 ευρώ ρε Κωστή. Αυτά που πήγε να σου πάρει η γυναίκα σου είναι τα κλικ, λογικά αυτά που φορούσες και πριν. Οπότε τόσο έχουν. Όχι. Τα κανονικά μου τα έσπασε η κόρη μου, τα πάτησε στο. Τέλος πάντων, τα χαφή στο πάτωμα και τα πάτησε. Μετά πήρα κάποια με 7 ευρώ. Μου έφερε ένας φίλος μου και τα λοιπά με 7 ευρώ. Τα οποία και έχασα να πούμε στα μάλγαρα όταν αγκαλιάστηκα εκεί με τους αγρότες. Τα κανονικά πώς τα πήρες. Τα κανονικά έκαναν 50 ευρώ. Δώρο. Και μου τα έκαναν δώρο ένας Ηρακλειδέας. Τα άλλα τα αγόρασα. Ποιος είναι. Ναι, τα άλλα τα αγόρασα με 7 ευρώ. Αλλά επειδή... Τα κανονικά όμως κάνουν τόσο σου πει η γυναίκα σου. Καλά, η δίκιο η γυναίκα σου. 70 ευρώ να δώσω. Και αν μου δώσει κανένα κανένα μπουνίδι, ρε φίλε, τι θα γίνεται αυτή τη δουλειά. Απλαχωνόμαστε, δηλαδή. Εγώ τσακώνομαι κιόλας, δηλαδή. Κατάλαβε, δεν είμαι για ακριβά. Ξέρω, αυτό το προσέχεις. Δεν είμαι για ακριβά. Δεν είμαι για ακριβά ρούχα. Κάνα συμβόλαιο θα κάνεις. Με κάνα σαν και εμάς και να σου έχουμε με τέτοια διαφήμιση, ξέρω εγώ. Κάτι βρέθηκε. Τι να πω, ρε φίλε, εγώ δεν ήξερα. Είσαι τρανός. Παίρνει τηλέφωνο. Ναι, Κωστή, είμαι εδώ στα οπτικά και κάνω 80 ευρώ. Να τα πάρω. Μην κάνεις καμιά άλλα καμία άλλο και τα πάρεις. Στο σούπερ μάρκετ μετά από μια εβδομάδα θα πας. Ναι.
Τώρα που να έρθει, θα το πάρω. Έλα στο Κυλκή να σε δώσω πιο φθηνά. Έλα στο Κυλκή που θα έρθω. Έχει με τρελώσει. Α πούμε έχουν μπουκα εκεί πέρα γιατί είπατε είναι άσχημε οι Κυλκησιώτε. Τα βάταρε. Βαράνε άσχημα. Δεν ξέρω, ναι, μα αγαπάνε. Για λέγε. Θέλω να σε πω. Σε πήρα να σε πω το μεσημέρι. Δεν το παρατήρησε. Δεν το είπε κανένα πολύ. Και εσύ το είπε μία-δύο φορέ. Το θέμα το ότι με τον κόκκινο που τον έλεγες είσαι τώρα κάνεις promotion στα Μάση Φέργκισον, στα τραχτέρ. Όχι, εκεί που... γέλιο, κατά Θεέ μου. Εκεί που κόλλασε, ξέρεις. Γέλιο, γέλιο. Οι κλέφτες! Λαμπανίτες, βάλα την Ελλάδα μέσα. Κόκκινο λέω, εκεί που πας λέω. Με τιμολόγια από αυτός. Ναι, μου λέει. Εσύ λέει, εγώ λέω δεν είμαι φιλέλληνας και να κλέβω και να μην κλέβω, λέω δεν το έπαιξα. Εσύ λέω μιλάς για τους άλλους που κλέβουνε. Είσαι βλάκας. Δεν λέω αυτό. Εγώ λέω το άλλο στην έκθεση. Είμαι στην Αγρότικα. Και τι κάνεις εγώ και στην Αγρότικα. Κάνω προβόσκιο τα τραχτέρ. Δεν το πιστεύω, λέω Θεέ μου. Με αυτά τα μούτρα. Να πάω στην Αγρότικα να δω τον κόκκινο να με δίνει διαφήμιση τραχτέρ. Με αυτά τα μούτρα που έχει ο κόκκινος. Μόνο τα... για τραχτέρ είναι βέβαια. Για κάνει προμόσεις σε τραχτέρ. Αφού έχει γουρουνόφατσα, βλαχόφατσα, τραχτεροβλαχόφατσα. Μούτρα είναι αυτά του λέω για να, για να κάνεις προμόσεις, κάνει καλό αμάξι του λέω ρε σάπιο και για να μην. Σίπουρα, τι πιόμες εκεί στην Αγρότικα. Μετά να έμπω τώρα τη λέξη τώρα τους αγρότες. Οπό Θεέ μου, τι ωραίο θέαμα θα είναι ρε γαμότο. Εγώ θα πάω στην Αγρότικα. Εκεί στο ναι. Μάκη Φέρκουσον, πώς ήταν αυτά. Και ναι, να το πω τον κόκκινο, σας παρακαλώ δώστε μου ένα φυλάδιο, εξηγήστε μου. Πώς είναι αυτό το τρακτέρ, πόση ήπη έχει, πόση ξέρω εγώ ταχύτητες έχει. Γιατί ναι, ξέρει και από τρακτέρ ο κόκκινος, ναι. Ξέρει και από τρακτέρ. Και βέβαια ξέρει δηλαδή, και από τρακτέρ. Αυτό δεν κάνει όπιστε. Αλλά τα 5.000 ταχύτητα. Αλλά τα 5.000 στο Φερεντίνο τα κάνεις με εξαιτίας του κόκκινου. Πόσες δουλειές κάνει ένας άντρας. Μία. Καλά, αυτό ήταν το ξαναέβλεπε επανάληψη. Και λέει, ο άνθρωπος λέει μία. Τι μία ρε κόκκινη. Δηλαδή, άντε πες έχει μία δουλειά να συνεχίσει, οκ. Okay. Αλλά ο μέσος όρος λέει άντρων, τι μία δουλειά ρε κόκκινε. Μέσο όρο μιλάμε τώρα, δεν λέμε για... τι είπα αφήνω. Μία. Εγώ πολλούσα με αξιλάρια στα γήπεδα, ήμουν δημοσιογράφος, αλλά μία. Μία δουλειά. Ναι. Και τον απίθανο ρε. Διευθυντής 20 χρονών που ήταν στην Polygram. Ναι. Ήμουνα διευθυντής. Ναι, όχι, στην πόλη γράφει το σύγχρονο. Με βάλα διευθυντή είπε και ήταν αξίωμα, έτσι έλεγε κάποτε. Άρε το Γρηγόρη ρε γαμότα. Το κόκκινο άμα το πεις θα σε κόψω 200 ευρώ να σε κάνω διευθυντή. Θα πει κόψτα να γίνω. Κλείσε για γαρά. Άνετα. Έτσι, για να πει είμαι τίτλος. Ράπ αυτός ο Προμηθέας ούτε ο κόκκινος να ήταν λέει. Λοιπόν, καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Ακούγομαι. Ου, καθαρά, πολύ. Γαύρος, επερυθρώθηκε η Τούμπα. Πω, μην το λες, γιατί αυτοί είναι, λέει, βάρβαροι, θα σε κοπανίζουν, μην το... Ναι, ξέρω, λοιπόν. Και πρέπει να τρως καλό Εβιτάλ για να αντέχεις, θα πούμε. Ναι. 34 και 90 το δίνω εγώ το καλό Εβιτάλ. Καλό Εβιτάλ θέλει ένας μεγαλομέτωχος στην πόλη, όχι εγώ. 34 ευρώ και 90 λεπτά, προνομιακή τιμή 2,31, 2,200, 500. Ζάχαρα κατεβάζει, χοληστερίνες κατεβάζει, έντερα φτιάχνει δυσκυλιότητες. Εκείνη η δυσκυλιότητα, ρε φίλε, να σφίγγεσαι και να μην βγαίνει ο βρικόλακας, ξέρεις τι είναι. Και να κάθεσαι κάνα μισάρο και να μουδιάζεις και το ποδάρι σου. Και να σηκώνεσαι μετά και να πάει να περπατήσεις και να μουδιάζεις το ποδάρι. Αυτό το μουδιάσμα στο ποδάρι με τη δυσκυλιότητα είναι πολύ κακό πράγμα. Λέγε, ρε φίλε, σ' ακούω, λέγε. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις έχω και να μου σχολιάσεις κάτι, λοιπόν. Ναι. Η πρώτη. Ναι. Ξέρεις ότι σε αγαπώ και συμπαθώ πάρα πολύ. Το ξέρω, μου αγαπά. Ναι. Αλλά. Πρώτη ερώτηση. Ναι. Δεν τον κάνω ούτε για να αφήσω εχμές, ούτε για να σπέρνω διχόνης και τίποτα άλλο. Εντάξει. Έχει περίπου από την αρχή της σεζόν. Ναι. Μας κατέκρινε στον Μπερμπάτ, το Φτούντορ και λοιπά. Και στην τελευταία κομπή της, τη βραδινή που κάνεις. Ναι. Είπες ότι βλέπεις κυπερλούχο τον Μπάουκ με Μπερμπάτοφ και Τούντορ μαζί. Ναι, ναι. Τι ήταν αυτό το οποίο σου έκανε να αλλάξεις γνώμη για αυτό το θέμα? Η επέτειος. Πώς? Η επέτειος. Δηλαδή σημαίνει ότι επειδή έχει 90 χρόνια. Τα 90 χρόνια του Μπάουκ. Δεν νομίζω αυτό να είναι. Και επίσης. Τα κόκαλα που σε πετάνε κάθε 15-20 χρόνια και σε λένε κάτσε ρε βλάχο να πούμε να μην μιλάς. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει ο Ολυμπιακός ή ο Αλαφούζος ή ο Μελισανίδης στον ΠΑΟΚ να πάει δάθμα. Τι είμαστε εδώ πέρα. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα φορμαριστεί επίσης στο τέλος του πρωταθλήματος μαζί με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός θα πέσει και λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος
Και η ΑΕΚ έχει πιάσει τα βανάρα και ό,τι καλό έχει κάνει το έχει κάνει. Πιστεύω από εδώ και πέρα η ΑΕΚ θα πάρει την Κατιούσα κλίμακα. Λοιπόν, αυτό πιστεύω. Δεύτερη ερώτηση. Και πιστεύω ότι ο Ζάιρο με το ΜΑΚ, Πέλκα θα είναι τώρα από εκεί ποιο θα είναι. Και αν παίξει να φορμαριστεί, ξέρω εγώ, ο Κλάους και τα λοιπά και λίγο να μπαίνει κάνει κοσάλτο και αυτός ο Βούλγαρος, θα τη βρείτε την άκρη. Γιατί να μην πάρει κύπελο ΠΑΟΚ και να το πάρει, ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός. Γιατί. Γιατί, κοίταξε. Και ο Ολυμπιακός έχει προβλήματα. Οι διαιτητές στα κύπελα παίζουν πιο χαλαρά όλες τις ομάδες. Και το κύπελο, επειδή δεν έχει οικονομικό ενδιαφέρον, εντάξει, δεν θα γίνει και τίποτα. Κοίταξε, αν κάποιος εγώ σαν Ολυμπιακός φοβάμαι στο τελικό, είναι ο Παναθηναϊκός, γιατί τώρα έχει ενισχυθεί πολύ σημαντικά τον Ιανουάριο σχέση με τους άλλους δύο μεγάλους της. Ο Παναθηναϊκός με αυτό το υλικό το καινούριο, με τον Μπογιέτ προπονητή, θα έχει περισσότερες. Όχι. Αν ο Παναθηναϊκός με αυτές τις μεταγραφές που έκανε, με τον Μπογιέτ προπονητή, πιστεύω ότι θα πήγαινε ακόμα παραπάνω. Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, ναι. Δεύτερη ερώτηση. Τι πιστεύεις για το μάτς την επόμενη Κυριακή Ολυμπιακός στο Καρεσκάκι με τον ΠΑΟΚ και για το μεθεπόμενο με την ΑΕΚ? Μια εκτίμηση δηλαδή. Ξαναγρώτω με την ερώτηση, γιατί διάβαζα ένα πολύ αστείο μήνυμα και αφαιρέθηκα, για πες μου. Λοιπόν, τι πιστεύεις για το επόμενο μάτς της Κυριακής στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καρεσκάκι και το μεθεπόμενο ΑΕΚ Ολυμπιακός στο ΆΚΑ? Το ΑΕΚ Ολυμπιακός δεν πιστεύω να γίνει. Και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καρεσκάκι πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει πόντο. Τα λέμε. Ισοπαλία. Ναι, θα πάρει πόντο. Για γαρά. Κάτι τελευταίο. Ακούω. Λοιπόν, κάναμε ένα σχόλιο σύντομο για τη δήλωση του Σπανού. Ότι. Είπε ότι όταν βλέπω τον Μπερμπάτοφ βαριέμαι. Ναι. Άμα βλέπει τον Δέλα δεν βαριέται. Εντάξει, μίλησε προφανώς επειδή είναι μεγάλο όνομα ένας και ο άλλος είναι προπονητής. Μην τα βάλεις. Φυσικά βαριέμαι. Εγώ βαριέμαι πρώτα απ' όλα. Πες το Σπανό προηγούμε, ο Ραπτόπουλος προηγείται 5 μήνες. Εγώ με το που τον είδα τον Μπερμπάτοφ βαρέθηκα τη ζωή μου. Σαν να βλέπω ταινία του Αγγελόπουλου Ταξίδι στα Κίθυρα. Ο Κατράκης με τον Παπαγιανόπουλο κάθε 20 λεπτά μιλούσαν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κλείσε, τα λέμε. Καλό βράδυ, να είσαι πάντα. Ραπτόπουλε, ρώτα τον γιατρό. Αν βάλω υπηρετικό στην κόμενά μου, μπορεί να έρθει να τη κάνει βολονισμό για την κρίνια. Άντε μα τα έχει κάνει μπάλε, λέει. Ο 502. Φίλε, τι έτσι τι περνάει ο κόσμο. Η γυναικεία κρίνια δεν υποφέρεται, λέει. Και δεν υπάρχει θεραπεία. Δεν υπάρχει θεραπεία. Όχι. Εσύ έχει τέτοια θέματα. Όχι. Γιατί? Δεν έχω. Έστειλε διακοπέ τι κακέ καταστάσει. Ναι, γιατρέ μου. Τα διορθώνουμε. Δεν σε κάνω εγώ, γιατρέ μου. Επόμενος κύριος, ναι. Έλα, φίλε. Στον αέρα είσαι, φίλε. Κοιμήθηκε ο φίλος. Έκανε βελονισμό. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Άμε στο διάλο ρε φίλε, μας έχεις βγάλει εδώ πέρα τον καρκίνο. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα φίλε. Ναι. Άντε ρε φίλε, καθυστερημένος και εσύ, δυο προηγουμένος ήταν. Καλημέρα, ναι, φίλε. Καλύτερα. Έλα φίλε, καλημέρα. Χρυσή. Έλα καλημέρα, τι κάνεις. Τρεις φορές πες μου, τέσσερις, σε άκουσα εγώ. Ναι. Τι να κάνω, μακριά τηλεφωνούμε. Από πού μακριά? Από Χαλκιδική. Α, λόγω που είναι μακριά καθυστέρηση θα μας. Τώρα θα βάλουν και διόδια, θα γίνει μεγαλύτερη καθυστέρηση. Άστα να πάνε. Πού θα βάλουν διόδια? Είπανε θα βάλουν διόδια εκεί στον δρόμο προς Χαλκιδική. Να βάλουνε φίλε, πώς θα γίνει, τι, να βάλουνε δρόμο, για να γίνει δουλειά, για. Πώς, τι, τζάμπα θα περνάμε τους δρόμους. Για πες μου λίγο τώρα λοιπόν, το μεσημέρι είχα πολύ γέλια με τον κόκκινο, σε παραδέχομαι ρε φίλε, μόνο εσύ τον κάνεις έτσι. Τι έκανε. Εσύ που τον έκανες έτσι, γιατί σε μίλησε κάπως εκεί πέρα. Το πιο ωραίο που έχει πει ο κόκκινος ρε φίλε είναι ότι το έντερο, η σπλήνα, η καρδιά κτλ. Μπορεί να κάνω σωματεμπορία. Η σωματεμπορία οργάνων! Τα κάνει πρόβα πριν έρθει στο στούντιο και τα λέει. Εμένα τα ελληνικά μου είναι τα καλύτερα! Και είναι σωματεμπορία οργάνων! Δηλαδή λέω η σπλήνα βγαίνει στη Βίζα, λέω πόσο παίρνει, λέω για ένα μισάωρο. Είσαι βλάκας, λέω καλά ρε βλάκας. Λέγε φίλε. Για πες μου λίγο τα προγνωστικά σου για τα παιχνιδάκια λίγο, πώς τα βλέπεις? Το πάω κατρώμητος, το βλέπεις γκολ. Το βλέπω γκολ φίλε. Και εγώ φίλε. Γιατί Φιντανίδης, Λαζαρίδης γέρασανε. Και οι άλλοι δύο εκεί πίσω στον ΠΑΟΚ είναι. Οι άλλοι πίσω στον ΠΑΟΚ έχει θέμα. Πανθρακικός Πανιόνιος. Χι. Χι ετή. Ναι. Το Τρίπολη Λεβαδιακός, ο Βεργέτης λέει τελείωσε. Χι δύο διπλή ευκαιρία. Λες, Ναι, ναι. Και Πλατανιάς Παναθηναϊκός. Χι. Μέσα είσαι ρε φίλε. Χι φίλε. Και Ξάνθη Ηρακλής, αυτό χι. Άσος φίλε. Από εδώ μέχρι τα Πομακοχώρια.
Μην το λέτε, δεν θα ακούει ο κόκκινος τώρα. Ποιος τι να ακούσει ο κόκκινος, ο κόκκινος ροχαλίζει τώρα. Και τα Γιάννενα θα κόψουν βαθμό, λες. Όχι, τα Γιάννενα τα βλέπω over, φίλε. Τα βλέπω over, τα βλέπω 2-3, 2-2, 1-3. Μπράβο, εκεί μέσα είσαι. Ναι, μέσα. Βλέπω πολύ over το βλέπω αυτό το μάτς. Πολύ over. Να είσαι καλά, ναι. Να είσαι καλά, γόρια μου. Χάρη που σ' άκουσα. Για χαρά, να είσαι καλά. Ραπτόπουλε με 2-3 την ίδια το βράδυ να δεις το πρωί πως βγαίνει, λέει ο Βρυκόλακας. Ναι, όντως έχει. Ε, γιατρέ, σωστό. Σωστό. Γιατρέ μου, επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Κώστα, καλημέρα, είμαι ο Μωσέ Νταγιάν. Ο Μωσέ Νταγιάν, ναι. Ναι, ναι. Έλα. Τι κάνεις. Καλά, φίλε, εσύ. Τίποτα, πήρα να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Μετά από τόσα χρόνια παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Ναι. Έχω, φίλε, καταλάβει ένα πράγμα. Για πέ. Ότι το θέμα στην Ελλάδα, που δεν έχει κανένας μεγάλος παίκτης, όλα ξεκινάνε από το γηπεδικό. Και τι εννοώ, ότι τα γήπεδα στην Ελλάδα είναι χειρότερα τα γήπεδα της Ουγκάντας. Οι γηπεδικές εγκαταστάσεις. Και αυτό πιστεύω το μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα που έχουμε. Δηλαδή, άμα φανταστείς ότι γήπεδα όπως το Λιπάσο της Καλυθέας ή το Ανταμάρια Λουβίρωνα, άμα θυμάσαι. Εθνικό Αστέρα. Εθνικός Αστέρας, μπράβο. Δηλαδή, πώς να θέλω να παίξει αυτά τα κακοτράχαλα γήπεδα, να παίξει να βάλει τα ποδάρια του και να σπάσει κανένα πόδι και να καταστρέψει την καριέρα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό που λέω. Δεν συμφωνώ, δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, δεν είναι ότι μόνο δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε ένα Καστατζόγλιο, μια Τούμπα, ένα Καραϊσκάκι, ένα Ολυμπιακό Στάδιο και τι άλλο. Ρε φίλε, τι σχέση έχει τα γήπεδα. Εντάξει, παίζουν ρόλο. Δεν νομίζω. Δηλαδή το. Είναι, εντάξει, είναι και η ποιότητα του ποδοσφαίρου που παίζουμε εμείς, αλλά το γηπεδικό δεν παίζει. Δηλαδή, όταν πας στην Αγγλία και βλέπεις με κάτι γηπεδάρες και σου ανοίγει η καρδιά να πεις να παίξεις μπάλα. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνείς. Δεν συμφωνώ. Δεν η προπόνηση παίζει και αυτό ρόλο. Αλλά δεν είναι ο βασικός παράγων. Δηλαδή, ρε φίλε, με συγχωρείς, τη δεκαετία του 70, του 60, του 80 που βγάζαμε τεχνηταράδες ποδοσφαιριστές από κάτι χωριά, από κάτι Σέρες, από κάτι Δράμα, από κάτι Γελάδια, από κάτι αυτά. Ο Κούδας που βγήκε από τα Νταμάρια, να πούμε, εδώ πέρα, πώς λέγαμε. Δεν διαφωνώ. Εγώ άλλο θέλω να καταλήξω ότι δεν έχει κανένας μεγάλος να έρθει απ' έξω να παίξει στην Ελλάδα μπάλα. Α, από αυτή την άποψη. Από αυτή την άποψη, εγώ το λέω. Εντάξει, ρε φίλε, είσαι μια τριτοκοσμική χώρα. Μια χώρα της πλάκας, μια χώρα αφαιρέγγια. Οι Έλληνες, οι συναλλαγές τους είναι απατεώνες οι περισσότεροι. Δηλαδή, ένας Αλβανός, ένας Βούλγαρος και ένας Έλληνας, άμα τους βγάλεις να πούμε και τους κάνεις τεστ απατεωνίας, εγώ τους τρώω λάχανο σαν Έλληνας αυτούς. Ποιος θα μετράει Αλβανός τώρα μπροστά σε μένα στην απάτη. Κοιτάξτε να σου πω, ρε φίλε, εγώ το έχω ζήσει. Η χειμάνα μου να πούμε ένα θέμα. Ακούς. Βρήκε να πούμε ένα, ξέρω εγώ, για να κάνει κάτι στο σπίτι, στο εξοχικό κτλ. Έδωσε λεφτά να πούμε να πληρωθούν οι Αλβανοί και το ΙΚΑ. Τη τρώει άλλο τα λεφτά. Δεν πληρώνει το ΙΚΑ. Έχετε καταγγελία στο ΙΚΑ, δεν ήξερε η γυναίκα. Φάγαν τα λεφτά από τον Αλβανό. Μια χαρά. Κατάλαβε. Φάγαν τα λεφτά από τον Αλβανό. Λέω, δεν θα δίνει. Ναι. Κώστα, μ' ακούς. Δεν υπάρχει χειρότερο ρεμάλι στη γη από τον Έλληνα. Χειρότερο κοπρόσφυλλο από τον Έλληνα. Χειρότερο κόπρο από τον Έλληνα. Είναι από το Φαρικλίν. Ακούς. Ναι. Ότι η Ελλάδα είναι μοναδική ευρωπαϊκή χώρα με Αφρικανούς κατοίκους. Έγινε, φίλε, για χαρά. Πάμε. Ναι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, Κώστα. Έλα, φίλε. Λοιπόν, άκου λίγο. Πρώτα απ' όλα, ο άλλος που έχει το μεσημέρι μαζί σου είναι ανόητος. Να κουμπείτε να ακούμε γιατί είσαι εσύ. Ναι, όχι χαρακτηρισμούς όμως. Να αναιρέσει το ανόητο. Το ανόητο, εντάξει, ωραία. Χαζός είναι. Μα είναι δυνατόν. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάπα ρε παιδί μου. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε, καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, φίλε. Λοιπόν, ο παλιός του ΠΑΟΚ. Ναι. Το κυπελάκι θες το έχουμε για πλάκα. Για πού αν κατόχετε. Έχουμε και υλικό, έχουμε και απ' όλα. Απ' όλα. Ο Τούντορ είναι λίγο ντεφορμπέ τελευταία, αλλά εντάξει, το στηρίζουμε. Έχει αυτό το παοξίδι, είναι παγιασμένο, έχει αυτό το. Άμα δεν το στηρίζετε, δηλαδή. Το τουμπιώτικο. Όχι, το νεαπολίτικο, όχι, τουμπιώτικο. Το ίδιο είναι. Οι τουμπιώτε είναι λοιπόν, πιο λέσχια, είπαμε. Ναι.
Απλά έχει κάτι μάτς, ας πούμε την ΑΕΚ. Τρόφι το μάτς ήταν βούτυρο ψωμί 3-5-2. Βάλε τον Όλσεν μέσα, άσε να δω που ήρθε τώρα που το φέρανε. Βάλε Μαλεζά, μην τον τρώσει. Θες τον Ζαβέλα, βάλε τον Ζαβέλα, δεν τον πάμε να βάλ τον. Βάλε δεξιά Βίτορ. Βάλε γραμμή Μιστακίδη, αφού βλέπεις το παιδάκι ανεβαίνει κάθε φορά που παίζει με τους παίχτες είναι. Ποιος? Αριστερά Κοροβέση καλός. Κοροβέσης? Καλός είναι, εντάξει, δε, για αλλαγή καλός είναι. Τέταρτος καλός, για να βγεις καλός είναι ο Κοροβέσης. Από το Λέοβατς πάντως καλύτερος είναι μια φορά. Με την ΑΕΚ δεν έπαιξε καλά και με την Τζάνη. Βρα, το Λέοβατς καλύτερος είναι, τι να σου πω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, κέντρο. Το Γκάτσε, έχει τον Γκάτσε, μην τον τρως. Βάλ τον να βάλει με τον Τζίμιροτ. Και βάλε μπροστά Χαρίση. Συμφωνείς? Και μπροστά Μπερμπάτοβ Μακ. 3-5-2. Μπερμπάτοβ Μακ. Ναι. Πόσο παίξει την Ντόρτμουντ, απλά πιο επιθετικά ας πούμε. Η Ντόρτμουντ, φίλε, είναι ιδιαίτερο παιχνίδι. Είναι παιχνίδι δευτέρου ρόλου, τρίτου ρόλου. Εδώ δεν έχει τέτοια παιχνίδια. Γιατί η ΑΕΚ θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε παιχνίδι πρώτου ρόλου, άμα τη έρθουν μπάλα. Ούτε η ΑΕΚ μπορεί να ανταποκριθεί. Γι' αυτό το λόγο δυσκολεύεται και δυσκολεύτηκε και με τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ. Απλά ο ΠΑΟΚ ήταν τόσο κακός που η ΑΕΚ, η κακή ΑΕΚ πήρε το παιχνίδι. Η ΑΕΚ πρωταγωνιστικό ρόλο, παιχνίδι πρωτοβουλίας, δεν μπορεί για αυτή να παίξει. Δεν μπορεί. Μόνο Ολυμπιακός. Μόνο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει παιχνίδι πρωτοβουλίας τόσο καλά. Έγινε, άρε, το κύπελο φέρει τον πύργο λευκό. Ναι, αλλά θα κατεβείτε 25.000 να κάνετε το ρεκόρ του Άρη. Ποιο ρεκόρ του Άρη? Ναι. Γεια χαρά. Το κράτος να κυνηγούσε και να έπαιρνε τα λεφτά, λέει, που έφαγαν όλα τα λαμόγια τα τελευταία χρόνια σε βάρος της ΑΕΚ. Ο Τίγρης και η Original φταίει. Δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Είμαι η κοπέλα του Προμηθέα που τον περιποιείται πιο ωραία. Μια που μπαίνει, μια που βγαίνω. Τις ιστορίες του δεν προλαβαίνω, λέει η Τζέσικα. Βέβαια, αλλιώς τα γράφει η Τζέσικα, αλλά εγώ επειδή είμαι άνθρωπος ο οποίος προσέχω τα λόγια μου στο ραδιόφωνο εδώ και κάνα χρόνο, δεν το λέω αυτό το μήνυμα όπως είναι. Λοιπόν, σχετικά με την νόσο, λοιπόν, το κράτος να έπαιρνε τα λεφτά που έφαγε η Ένικ, ο Ψωμιάδης, ο Ντέμις και όποιος άλλος έβαλε μέσα την ΑΕΚ. Αμά πια πιπίλα για Original και Τίγρη. Α, τα βρήκατε, καλά λέω εγώ. Καλά λέω εγώ. Ρε Ραπτόπουλε, αυτοί οι γιατροί χωρίς σύνορα ήρθε η ώρα να σου βουλήσουν κανένα αρνί, λέει. Μας έπρεξε η θεία με το δέντρο που στόλισε. Ναι. Παίρνει και λέει το Παναδρέο, το διαβάσαμε. Πάρε τηλέφωνο το Βρουτοκέφαλο να σου πει για την νόσο που έχει ο ακροατής. Ξέρει, λέει, και από αυτά. Προχθές ήξερε για τους κοχλίες, λέει. Παραπροχθές μπέρδεψε κάτι αρχές φράσεις. Άστα να πάνε. Μην τον αφήνεις να μπαίνει σε τέτοια θέματα. Προστάτευσε τον. Πάμε στους τρεις τελευταίους. Καλημέρα. Έλα, γεια σου, μεγάλε. Σε ηλικία. Έλα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Ο Ντάνης είμαι. Γεια σου, ρε Ντάνη, καραντάνη. Τι κάνεις, ρε Ντάνη? Στο χωριό εδώ, σ' ακούω. Στην Τούμπα του Κυλκής, ρε Ντάνη. Ωραίος, ρε Ντάνη, πολύ ωραίος. Ξεχάστηκες, ρε, στο χωριό φαίνεσαι. Ναι. Δεν κατεβαίνεις και στην πόλη πια? Τα άκουσα τα. Τα άκουσες, δεν μπορεί έρχεσαι. Τέρμα. Ναι. Τέρμα, τέρμα. Ναι. Τέρμα, τα αλκοόλ, τέρμα. Ξέρεις τι βλέπω τώρα? Για πες. Το παλικάρι που σκότωσαν στη την Νικολούλη, ρε. Πώς το λένε, το παλικάρι που σκότωσαν. Το σκότωσαν. Ναι, ναι, τον, ναι, ναι. Τον φάγαν λάχανο, ναι. Η μάνα και ο μπαμπάς. Ο πατριός, πατριός. Ο μπαμπάς δεν είναι. Ναι. Θα σε περιμένω στα δύο χρόνια του Μπαρβανίκου. Δεν μου λες, τι κάνεις και πού δουλεύεις, Ντάνη? Εγώ. Ναι. Αγρότης είμαι, ρε. Α, τι, κατέβηκες με τα τρακτέρ και... Όχι. Στο Δήμο δεν είχες μπει, δεν σε βάλαν στο Δήμο? Βα. Τώρα τίποτα, εδώ είναι δύσκολο να μου. Αγρότης τι, με τι ασχολείσαι τώρα ακριβώς? Καπνά. Καπνά, έτσι. Βγαίνει. Βγαίνει, βγαίνει. Δύσκολα. Δύσκολα βγαίνει. Σε περιμένω, κανόνισε. Σε φιλό, Ντάνη μου. Θα πάρω και τον καμπρό με τον Γιωργάκη. Το λιμοτάρι. Πάρω και τον Τζόρταν, τον Τζόρταν θα πάρω. Αν πάρω και τον Τζόρταν, θα φύγουμε μετά τρεις μέρες από την Τούμπα του Κυλκής. Όλοι φίλοι του είναι. Όλοι φίλοι. Έγινε, χάντε. Καλό βράδυ. Πρώτο τελευταίο. Κάνε μας και την κλήρωση, φίλε. Έλα, γλυκέ μου άνθρωπε. Έλα, καλημέρα. Κάνε μας μια κλήρωση από το 1 έως το 27. Δύο νούμερα. Από το 1 μέχρι το 27. Δύο νούμερα. Το 7 και το 14. Έγινε, σ' ακούμε, γλυκό αγώνα. Περίμενε. Ναι. Έχω φρέσκια είδηση. Φρέσκια. Φρέσκια είδηση. Ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Δεν θέλω διακοπές όμως. Όχι, τίποτα. Ναι. Εντάξει. Όχι, όχι. Έλα. 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 Βρε βρωμοβουβέ, εσύ είσαι, βρε παλιάνθρωπε. Έχω, βάλα. Με βρίζεις. Μπα. Μπα. Δεν θέλω διακοπές, είπα, ρε.
Γιατί βρίζεις, ρε εσύ. Με βρίζει. Δεν έχεις, ρε εσύ, τρόπους, ρε. Δεν έχει τρόπους. Δεν έχει τρόπους. Και... Παναθηναϊκός είναι. Μπορεί να μας βάλει το ραδιοτηλεοπτικό ότι έβρισε βουβός. Θα γίνει παγκόσμια αυτή. Ραδιοτηλεοπτικό έβαλε πρόστιμο σε ραδιοφωνικό σταθμό γιατί έβρισε ένας βουβός και τον. Δεν κατάλαβα με τι είπε. Και αυτό γίνεται. Ναι. Είμαι ο μοναδικός επιστήμονας που κατάφερα να τον κάνω να μιλήσει. Έτσι. Ούτε ο Λαζόπουλος το έχει αυτό. Πώς πάτε, παιδιά, καλά όλα. Καλά, ρε, εδώ δεν ήσουν προηγουμένως. Εντάξει, μέχρι. Τι είναι, καλά, αυτό αν πει και η γουρσουζιά σου. Μπορεί να φύγει και μετά. Όχι, δεν φέρνω γουρσουζιά. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Συνεχώς, ωραίος, μετρημένος. Πάγω στην είδηση τη δώσαμε, αυτό πήρα να σου πω. Ναι. Τα άμαθε τα νέα. Ναι. Από πρώτο χέρι. Ναι. Εντάξει, τι θέλει άλλο. Η Ηρακλάρα, πώς την άκουσες προχθές. Ποια? Την Ηρακλάρα. Κέσκεσαι η Ηρακλής. Κέσκεσαι η Ηρακλής. Η ομάδα που έφαγε τα 4 από την ΑΕΚ. Η ομάδα που έφαγε τα 4 από την ΑΕΚ. Νομίζω ότι. Εντάξει. Εντάξει. Είναι ψηλό πέναλτι, εντάξει ρε παιδί μου, όχι ψηλό πέναλτι, χοντρό πέναλτι είναι για μένα. Ποιο? Δηλαδή άμα θα γίνει στον ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν θα ουρλιάζουμε. Ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε σαρλί να βρίζει το Μαρινάκι. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος, ούτε με ενδιαφέρει. Πώς, γιατί. Στον ΠΑΟΚ να κάθετε, πώς, για. Δεν ξέρω, αλλά εντάξει τώρα. Δηλαδή αν θα γίνει σε καμιά. Στον ΠΑΟΚ, δηλαδή θα ουρλιάζουμε. Εντάξει, θα ουρλιάζουμε και θα είναι και ο ουρλιακτά μας περισσότερα γιατί υπεροξύνθησε και περισσότερο. Τώρα όσο και να ουρλιάξει ο άλλος, 2-3 ουρλιακτά εκεί. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Εγώ εκείνο που εύχομαι, ας πούμε, μια και μας περάσανε και έχουν μεγαλύτερη δυναμική από εμάς, όπως λες και εσύ, καλό θα ήταν να έρθουν και σε αυτή στην Τούμπα. Ναι. Να έρθουν στην Τούμπα, ναι. Ναι. Βέβαια. Δεν ισχύει και για αυτούς το ίδιο. Βέβαια, να έρθουν. Αυτό που λες εσύ. Ναι, να έρθουν. Βέβαια. Ας έρθουν στην Τούμπα τώρα. Θα έρθουνε για. Ποιος, δεν κατάλαβα. Θα έρθουνε για. Εδώ δεν ερχόντουσαν να τους δίναμε εισιτήρια. Τώρα θα έρθουνε χωρίς εισιτήρια. Τώρα τους προκαλείς. Ελάτε στην Τούμπα να πάρετε. Ναι. Το ίδιο λέει και εκείνη. Ελάτε δεν το λέω εγώ. Ελάτε στην Τούμπα να πάρετε εισιτήριο. Ναι. Ναι. Ανοιχτές πάντα τα αυτά του ΠΑΟΚ, τα εκδοτήρια είναι ανοιχτά. Ναι. Ας έρθουν να πάρουν εισιτήρια τα παιδιά. Α, μ' αρέσεις έτσι όπως το λες. Έτσι, με φτιάχνεις τώρα. Γιατί λέγανε και αυτοί στον πρώτο γύρο. Αυτές είναι οι αλήθειες. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Εντάξει. Άντε. Λοιπόν. Άντε για χαρά. Ναι, θα τα πούμε. Θα τα πούμε σύντομα. Έχει. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα κύριε. Έλα φίλε. Λοιπόν άκου. Ας σου πω άμα θες βάζουν και στοίχημα. Ναι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 4-0. Στο λέω από τώρα. Καταρχήν κλείσε βρε βλάχο το αυτό που ακούγεται να μου και μικροφωνίζει. Μα τι ταγαρόβλαχος που είσαι. Κλείστο. Κλείστο. Έλα. Έλα πάμε τώρα. Ναι. Μ' ακούς τώρα. Σ' ακούω τώρα καλά. Λοιπόν. Σου λέω εγώ, Ολυμπιακός είμαι έτσι, δεν το λέω τώρα για αυτό. 4-0. Για πλάκα τον έχουμε τον ΠΑΟΚ. Με πόση διαιτησία. Έλα τώρα, ρε, εσύ, ραπ τώρα. Δηλαδή, δεν πιστεύεις ότι είμαστε δύο κλάσεις πάνω. Δεν ξέρω αν κλάσεις επάνω. Εγώ ξέρω ότι. Τώρα καλά, σοβαρά. Εγώ μιλάμε. Ξέρω ότι πίσω είσαι χουνή. Πίσω. Πίσω. Ναι, ρε, φίλε, αλλά είμαστε από πίσω τη μέση σολτάνη, και πάνω. Από τη μέση και πάνω οι εξτρέμου είναι πεσμένοι. Ο Φορτούνης έχει ανέβει τώρα. Τι, καλά, το μάζ με την Τρίπολη, το είδες. Με ποια Τρίπολη, ρε φίλε. Τον Αστέρα, ρε φίλε. Είδαμε την Ξάνθη το μάτσο εγώ. Καλά τώρα, εντάξει. Ναι. Ο Αστέρας είναι καλύτερη ομάδα από το ΠΑΟΚ, έτσι, δεν το λέω τώρα για χαβά. Γιατί είναι καλύτερη ομάδα από το ΠΑΟΚ, ο Αστέρας. Σαν ομάδα, ναι. Πρόσεξε τι σου λέω, ναι. Σαν ομάδα είναι καλύτερη ομάδα. Γιατί είναι καλύτερη ομάδα, τι έχει κάνει. Τι έχει κάνει, ρε ναι. Κώστα. Εσύ δηλαδή βλέπεις κάτι διαφορετικό. Με Άγγλο διαιτητή, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Στο τελικό κυπέλλου στο ΆΚΑ. Με αυτή την ομάδα που έχεις εσύ και με αυτή που έχει ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Βάζεις το σπίτι σου στο κύπελλο του Ολυμπιακού. Το βάζεις. Ναι, το βάζω. Το κοίταξε βάζεις. Να δεις. Ναι. Άκου λίγο. Εντάξει. Μπορεί να μην βγει 4-0 ναι. Σε τελικό κυπέλλου, να βγει 1-0. 2-1, ξέρω εγώ. Ναι. Εντάξει. Με Άγγλο διαιτητή. Με ξένο διαιτητή. Και εγώ τώρα δεν κάνω φιλοφρονίες στους ΠΑΟΞΙΔΕΣ οι οποίοι είναι μετά τον Ολυμπιακό η καλύτερη ομάδα στα φιλικά. Άλλο λέω. Ναι. Εσύ είσαι πάντα αντικειμενικός ναι. Και πολύ σοβαρός και ξέρεις μπάλα. Απλά και λέω ότι πίσω. Δεν είμαστε πίσω, δύο κλάσεις πάνω από το ΠΑΟΚ. Είσαι από το ΠΑΟΚ, αλλά πίσω είσαι και χουνί. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ τι είναι, ρε, εσύ πίσω. Σου λέω έχεις ευαίσθητες περιοχές. Ναι, έχεις ευάλωτες καταστάσεις. Ένα τελευταίο. Δεν είσαι ομάδα, α πούμε. Η οποία σε όλες τις γραμμές πας καλά και τα λοιπά. Έχεις θέματα ιδιαίτερα
στο κεντρικό άξονα. Συμφωνώ, γιατί εκεί την πατήσαμε με την Arsenal που απογοητεύτηκα πλήρως. Λοιπόν, θα σου πω όμως ένα τελευταίο. Να πεις. Λοιπόν, τι τερματοφύλακα έχουμε εμείς και τι έχει ο ΠΑΟΚ. Εσύ και ο Καπίνο είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Το Καπίνο, τώρα για το. Ναι, έχει το καλύτερο δίδυμο, είναι και ο Καπίνο πολύ καλός. Ωραία, εντάξει, ωραία. Ο Καπίνο μπορεί να μην είναι Ρομπέρτο. Όμως, αν κάνει 7-8 παιχνίδια συνεχόμενα, θα γίνει ακόμα καλύτερος. Άνετα είναι... τον έχεις για, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, αν τον πουλήσεις κάπου τον Ρομπέρτο, έχεις το κεφάλι σου ψιλοήσυχο. Μα γι' αυτό σου λέω, εγώ συμφωνώ για τα center back, για τα back, για ό,τι θέλεις. Αλλά υπάρχει και ο τερματοφύλακας παίζει, ρε φίλε, 11 παίκτες είναι. Σίγουρα, ο τερματοφύλακας, για παράδειγμα, που έφαγε γκολ ο Βελίδης προχθές. Αν όχι, δεν ήταν, θα έβγαινε 0-0, θα λέγαμε άλλο. Άκουσε λίγο. Εγώ ο ΠΑΟΚ μηδενίζω όλα. Πρόσεξε τώρα. Δελίδης, αλλά είναι, ο ΠΑΟΚ, είναι μέτριος. Ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ όχι μόνο δεν κέρδισε, όχι μόνο είναι στα ίσα του, έχει χάσει τουλάχιστον 10 βαθμούς στο πρωτάθλημα από τον τερματοφύλακα. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει βαθμούς από τον Ρομπέρτο. Είναι μεγάλες οι διαφορές σε εκείνη τη θέση, όντως. Ναι, γι' αυτό σου λέω, τα λες άμυνα, είναι και τερματοφύλακας όμως. Βέβαια. Ωραία, εντάξει, αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει καλύψει ο Ρομπέρτο πολλές φορές τα center back του, τα κεντρικά του half, τα έχει καλύψει. Δεν τα κάλυψε μόνο υπόπτης. Εννοείται. Ο ΠΑΟΚ με τον Όλσεν έχασε 6-7 βαθμούς και άλλους 2 έχασε με τον Βελίδη γύρω στους 9 βαθμούς. Ναι, δεν είναι λίγοι. Δεύτερος, όχι, όχι. Δεύτερος θα ήταν. Ναι, 100%. Εγώ δεν αντιλέω. Εγώ δεν αντιλέω. Εντάξει, ρε Κωστή. Πάντως εγώ θέλω ένα τελικό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Από το να δω, ας πούμε. Κοίταξε, ναι. Να σου πω την αλήθεια, κοίταξε να δεις, επειδή είμαι αντικειμενικός. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ αν είχε, άκουσε, ο ΠΑΟΚ κατά τη γνώμη μου, αν είχε καλύτερο προπονητή θα ήταν δεύτερος 100% και με διαφορά. Παίζει ρόλο ο προπονητής, η ΑΚ έχει από αυτούς τους τρεις έχει τον καλύτερο προπονητή. Ναι, αυτό που είπες πριν κάτι για το αν ο Πογέτ είχε το Παναθηναϊκό. Αν ο ΠΑΟΚ είχε το Πογέτ, ήταν δεύτερος τώρα με διαφορά. Οκ, okay, boy, τα λέμε. Κάτι, γεια σου. Καλό βράδυ. Νικητές τον κύριο Πανιώτη, τον Ιωάννη, τον παθολόγο μας, ο οποίος είναι εκπληκτικός βελονιστής και βλέπει, μας πιάνει εδώ και καταλαβαίνει τι έχουμε κτλ. Παπασταματίου Νικόλαος 566 και Μόνικα Στογιανίδου 913. Είναι ο νικητής και η νικήτρια. Οι οποίοι θα έρθουν πού, γιατρέ? Θα έρθουν στο κέντρο της πόλης, Εγνατία 63, στον Εκτόροφο. Τι ώρες είναι, γιατρέ? Εγώ πήρα το μεσημέρι και με βγήκε η Μόνικα και μου λέει ο γιατρός, λέει. Όχι, Μόνικα, η κόρη είναι. Η Κορίνα. Ναι, και, ναι. Και με λέει η Κορίνα, η γραμματέας. Εσύ πότε πιάνεις δουλειά εκεί? 9 το πρωί μέχρι 1.30 το μεσημέρι και το απόγευμα 5 με 10. Α, και βάζει και πρωί και απόγευμα. Βέβαια. Κατόπιν ραντεβού. Πάντα. Κατόπιν ραντεβού. Δεν μπορώ να πάω εγώ, α πούμε, όπως τον Οριλά, βουίζει τα αυτή μου, ξέρω εγώ, περιμένω και. Όχι, πρέπει να κάνω ραντεβού. Και μια και είπαμε για αυτή και τελειώνουμε με αυτό. Γιατρέ, τα αυτιά μου βουλώνουν από το κερί κάθε 3 μήνες. Γίνεται κάτι. Μάλλον αυτός είναι βρωμιάρης και δεν καταλαβαίνει τα αυτιά. Όχι, όχι, απλά έχει υπερέκριση κυψελίδας. Θα πάει στον Οριλά, θα κάνει τις πλήσεις με κάποιες μικροεπεμβάσεις. Τυχερός είναι. Τυχερός είναι. Γιατί εγώ όταν πήγα στον Οριλά, λέω το αυτί μου, ξέρω εγώ, δεν ακούω, βουίζει, κάνει ράνι. Μου λέει για να δω, πεντακάθαρος είσαι, λέει, δυστυχώς. Λέω γιατί δυστυχώς? Γιατί είναι νευρολογική συλληφίση. Για τις εμβοές των νότων γίνεται βελονισμός. Για την κυψελίδα. Εγώ είχα. Όχι. Έβαλα στις ευβοές το Ότον, πώς είπες. Ναι. Πες τώρα κανονικά. Των αυτιών. Το Ότον. Ναι. Μας ακούν και Αλβανοί οι οποίοι ήρθαν τώρα. Ναι. Ρώσοι, Ρουμάνοι. Λοιπόν, Ότον. Ότον. Α, εγώ δεν ήξερα τότε να πάω και να κάνω βελονισμό. Ναι, ναι. Ιού. Ναι. Τόσα χρόνια εκεί πέρα. Όταν βέβαια δεν οφείλεται σε κάποια οργανική πάθηση. Καμιά οργανική πάθηση. Ο συνάδελφος ο Ρλάς σου θα σου πει δεν μπορώ να σου κάνω. Πήγα και με κάνανε επί 4 ώρες, με βάλαν κορτιζόνη για τα αυτιά και με έπιασε μετά ένα λόξιγκας, να πούμε, επί μία μέρα. Δεν μπορούσα να σταματήσω. Χακ, χουκ, χικ. Αλλά ψιλοπέρασε. Ψιλοπέρασε. Ναι. Α, κάνει και τέτοιο με τις εμβολές. Δεν μετά πει αυτά, ρε γιατρέ. Δεν τα έχει όλα. Τι τηλέφωνο έχει, ρε γιατρέ? 231-0-282-400. Φύγαμε, γιατρέ, πάμε κάνα πατσά. Όχι. Όχι, εντάξει. Γεια χαρά. Καλή.